Και θα προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στην τελευταία μας συνεδρία, που είναι επίσης έργα και πρωτοβουλίες και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συγκεκριμένη συνεδρία ο συντονιστής μας θα είναι ο κύριος Δημήτρης Σκιάνης, με συγχωρείτε, ναι, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης του getelectric.gr. Δημήτρη, έλα να ξεκινήσεις, για να μην έχουμε κι άλλες καθυστερήσεις. Ευχαριστώ. Χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Σκιάνης, είμαι δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης του ενημερωτικού μέσου getelectric.gr. Και θα συνεχίσουμε με την δεύτερη ενότητα, σε συνέχεια των όσων είδαμε. Θα δούμε μερικά ακόμα πολύ ενδιαφέροντα projects από ανθρώπους, από ακαδημαϊκούς, experts, οι οποίοι θα μας δείξουν καινοτομία, εγώ το λέω, με μία λέξη. Και δεν θα χάσουμε χρόνο, γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο. Συνεπώς, θέλω να καλέσω στο βήμα την κυρία Άννα Κοντίνη από την Aethon Engineering, η οποία θα μας μιλήσει για το Virtual Lab. Χαίρετε και από μένα. Ονομάζομαι Κοντίνη Άννα, από την Aethon Engineering, και θα σας μιλήσω για το Virtual Lab. Το Virtual Lab είναι μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την εταιρεία μας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Mobi Data Lab. Το έργο αυτό έχει τελειώσει και γι' αυτό επέλεξα να μιλήσω περισσότερο για το τεχνολογικό προϊόν το οποίο κατασκευάσαμε, παρά για τα αποτελέσματα συνολικά του έργου. Λίγα λόγια για το ποιοι είμαστε. Η Aethon Engineering είναι μια ομάδα μηχανικών, όπου μας αρέσει πάρα πολύ να χτίζουμε λύσεις γύρω από την κινητικότητα, αλλά ακόμα περισσότερο μας αρέσει να οριοθετούμε τα προβλήματα και να τα αναγνωρίζουμε. Βασική τομή όπου δραστηριοποιούμαστε είναι η κινητικότητα και οι έξυπνες πόλεις. Όπως ανέφερα, το έργο το οποίο, μέσα από το οποίο δημιουργήθηκε η πλατφόρμα του Virtual Lab είναι το Mobi Data Lab, όπου ήμασταν και partners σε αυτό το έργο. Βασικός του σκοπός ήταν να δημιουργηθεί μια μεθοδολογία που μπορεί να αξιοποιηθεί από διάφορες πόλεις, και στόχος της ήταν να προτείνει στους stakeholders, σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς γύρω από την κινητικότητα, μια κουλτούρα για το διαμοιρασμό δεδομένων. Το έργο ξεκίνησε το 2021, στις αρχές του 2021, και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2024. Μπορείτε να δείτε εδώ και τους partners που συμμετείχαν, που είναι φυσικά πανεπιστήμια με εξειδίκευση στην κινητικότητα, αλλά και ιδιωτικοί οργανισμοί με λύσεις που έχουν δημιουργήσει γύρω από αυτό. Ξεκινώντας το έργο και γράφοντας και την αντίστοιχη πρόταση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, αναγνωρίσαμε φυσικά κάποια εμπόδια γύρω από το διαμοιρασμό των δεδομένων. Φυσικά θα έχετε ακούσει για την νομοθεσία, όπου αλλάζει συνεχώς και δημιουργεί θέμα στις πόλεις όσον αφορά την ενσωμάτωση αυτών των πρακτικών, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα, όπου όταν μιλάμε για δεδομένα κινητικότητας, φυσικά υπάρχει το ρίσκο για το πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα δεδομένα, καθώς υπάρχει για τον επιβάτη το στοιχείο του προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και όλα τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιες οι πόλεις, καθώς μερικές φορές δεν έχουν την τεχνική κατάρτιση εσωτερικά για να αντιμετωπίσουν τον διαμοιρασμό αλλά και τη διαχείριση των δεδομένων κινητικότητας. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, χτίσαμε την μεθοδολογία που βλέπετε στα δεξιά της διαφάνειας. Μέσα από το δίκτυο πόλης φέραμε κάποιες πόλεις στην ουσία, όπου μπορούμε να τους ονομάσουμε σαν data providers, δηλαδή είναι οι φορείς όπου κατέχουν τα δεδομένα κινητικότητας, και μέσα από το δίκτυο της F6S φέραμε καινοτόμες ομάδες. Στην ουσία είναι οι data users, δηλαδή όλοι αυτοί που θέλουν πρόσβαση σε δεδομένα και μέσα από αυτή την πρόσβαση μπορούν να δημιουργήσουν καινοτόμες λύσεις. Η υλοποίηση δημιουργήθηκε μέσα από τη δημιουργία τριών Living Labs. Έχουμε ένα Datathon, ένα Hackathon και ένα Codacon, όπου ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στα πλαίσια του έργου μας. Και από πάνω μπορείτε να δείτε τις πόλεις που συμμετείχαν, αλλά θα αναφέρω περισσότερα και στη συνέχεια. Με λίγα λόγια, τι είναι η πλατφόρμα του Virtual Lab? Στην ουσία, οι πόλεις, οι data owners, μπορούν να ανεβάσουν ένα challenge, έναν διαγωνισμό καινοτομίας, και να προσκαλέσουν καινοτόμες ομάδες να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους.
Για ποιο λόγο όμως μία πόλη, μία περιφέρεια θα ενταχθεί στην πλατφόρμα? Φυσικά, γνωρίζουμε ότι οι πόλεις έχουν πάρα πολύ μεγάλη πληθώρα δεδομένων. Μερικές φορές τα διαχειρίζονται, μερικές φορές μένουν στο σερτάρι, όπως πολύ πιθανά σκεφτόμαστε, και θέλουν να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα με στόχο να πάρουν κάποιες στρατηγικές και πολιτικές αποφάσεις. Εννοείται ότι μέσα στα πλαίσια αυτών των αποφάσεων θέλουν να εντάξουν και την ίδια την κοινωνία, και γι' αυτό το λόγο θέλουν τη συνεργασία και την στη δημιουργία. Από την άλλη πλευρά, έχουμε τις καινοτόμες ομάδες, που μπορεί να είναι κάποια μικρομεσαία επιχείρηση στον τομέα της κινητικότητας, μπορεί να είναι κάποιοι φοιτητές, κάποια startup ή κάποιοι άλλοι οργανισμοί. Γιατί θα μπουν αυτοί οι οργανισμοί, λοιπόν, στην πλατφόρμα του Virtual Lab? Φυσικά γιατί θέλουν πρόσβαση σε δεδομένα. Γνωρίζουμε όλοι ότι όταν φτιάχνουμε ένα τεχνολογικό προϊόν, ο μόνος τρόπος για να το τεστάρουμε και να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που φτιάχνουμε βγάζει νόημα για την ίδια την αγορά, αλλά και την ίδια την κοινωνία, είναι μέσα από πραγματικά προβλήματα και χρήση πραγματικών δεδομένων. Σε περίληψη, λοιπόν, τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας. Μία πόλη, μία περιφέρεια μπορεί να ανεβάσει ένα challenge, ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει γύρω από την κινητικότητα και να προσκαλέσει καινοτόμες ομάδες να το λύσουν. Παράλληλα, μέσα από τις λύσεις που θα προκύψουν, μπορεί να πάρει στρατηγικές αποφάσεις και να σχεδιάσει έτσι τα επόμενα βήματά της. Εννοείται ότι πάρα πολλά δεδομένα υπάρχουν διαθέσιμα ήδη στο ίντερνετ γύρω από την κινητικότητα, αλλά βρίσκονται σε πάρα πολλά διαφορετικά σημεία. Αυτό που καταφέραμε στα πλαίσια του έργου είναι να συγκεντρώσουμε πάνω από 50.000 διαφορετικά σετ δεδομένων κινητικότητας ή έμεσα συσχετιζόμενα με την μεταφορά και την κινητικότητα στην πλατφόρμα του Virtual Lab. Και αυτή τη στιγμή είναι προσβάσιμα μέσα από την πλατφόρμα. Και φυσικά το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η κοινότητα που δημιουργείται μέσα από την συνδιοργάνωση, αλλά και την συνεργασία των πόλεων και των καινοτόμων ομάδων. Όπως ανέφερα και στην αρχή, η πλατφόρμα τεσταρίστηκε και έτσι με επιτυχία δοκιμάστηκε στα πλαίσια τριών Living Labs. Είχαμε ένα dataθον διήμερο στο Βερολίνο, ένα hackathon στο Παρίσι, επίσης διήμερο, και τέλος είχαμε ένα Codagon που βγαίνει από τη λέξη code και agon που στα ελληνικά γνωρίζετε ότι σημαίνει διαγωνισμός, το οποίο διήρκησε για 3 εβδομάδες online και οι καινοτόμες ομάδες είχαν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν τις λύσεις τους σχετικά με 12 συνολικά challenges. Τα challenges αυτά σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με 4 πόλεις, το Λέουβεν, το Μιλάνο, το Παρίσι και το Eindhoven, μέσα από μια σειρά συνεντεύξεων που κάναμε με αυτές τις πόλεις και καταφέραμε να αναγνωρίσουμε τα πιο σημαντικά και επίγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή. Εδώ έχω παραθέσει ένα παράδειγμα από αυτά τα 12 challenges και συγκεκριμένα το παράδειγμα από την πόλη του Λέουβεν. Είναι μια μεσαία σχετικά πόλη, αλλά έχει σαν μακροπρόθεσμο στόχο την απομάκρυση από τα ιδιωτικά οχήματα και πλέον να πάει η κοινωνία και οι επιβάτες προς τη χρήση της δημόσιας και δημοτικής συγκοινωνίας. Στόχος αυτού του challenge ήταν να δημιουργηθεί μια λύση όπου θα ετόπισε τις πιο κατάλληλες τοποθεσίες για να τοποθετηθούν αυτά που ονομάζουμε στα αγγλικά multimodal mobility hubs, και στην ουσία είναι σημεία τα οποία μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές διαφορετικές μορφές κινητικότητας και μέσα μεταφοράς, όπως είναι για παράδειγμα το Σύνταγμα, όπου έχουμε ένα σταθμό μετρό, πολλές στάσεις λεωφορείων και παράλληλα και διάφορα σημεία πάρκινγκ, οπότε μπορεί ακόμα και να συνδυαστεί η ιδιωτική με τη δημόσια συγκοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Η ομάδα που κατάφερε να κερδίσει αυτό το challenge ήταν 2 φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Πίζα, όπου δημιούργησαν έναν αλγόριθμο όπου δίνει ένα σκορ σε κάθε μία πιθανή τοποθεσία για το πού θα μπορούσε να οριστεί αυτό το multimodal mobility hub. Λαμβάνει παραμέτρους όπως ποια είναι η διαθεσιμότητα των parkings, τα δημογραφικά, την κίνηση, αλλά και, και το micromobility με τα ποδήλατα. Πριν κλείσω, θα ήθελα να προσκαλέσω αυτή τη στιγμή οποιονδήποτε οργανισμό σχετίζεται με την κινητικότητα και ακόμα περισσότερο τις ίδιες τις πόλεις και τις περιφέρειες που έχουν τα δεδομένα και θέλουν να διαχειριστούν με αυτόν τον τρόπο τα δεδομένα και να βρουν καινοτόμες λύσεις,
να γραφτούν στην πλατφόρμα, να δημιουργήσουν και να διοργανώσουν το δικό τους Living Lab, το δικό τους διαγωνισμό καινοτομίας και να προσκαλέσουν τις ομάδες να λύσουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Φυσικά, ερχόμενοι σε αυτή την παρουσίαση, το κοινό που υπέθεσα ότι θα υπήρχε θα ήταν πιο πολύ σχετιζόμενο στις πόλεις, αλλά ακούγοντας και τις προηγούμενες παρουσιάσεις, θεωρώ ότι αυτό το call to action απευθύνεται και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά έργα, καθώς ένα πιθανό Living Lab θα μπορούσε να δημιουργηθεί και στα πλαίσια των προηγούμενων projects που παρουσιάστηκαν. Εδώ μπορούμε να δούμε και ένα παράδειγμα από το πώς θα έμοιαζε ένα ενδεχόμενο Living Lab στην περιοχή της Αθήνας, όπου η περιφέρεια της Αττικής θα ανέβαζε το challenge που αντιμετωπίζει και θα προσκαλούσε με αυτόν τον τρόπο τις καινοτόμες ομάδες να δώσουν μια λύση σε αυτά τα προβλήματα. Εδώ μπορείτε να βρείτε και τη σελίδα μας και να εγγραφτείτε και να ακολουθήσετε και τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι λίγο κρίμα που πρέπει να καταφεύγουμε σε δημιουργικά εικαστικά για να δούμε πώς θα ήταν στην Αθήνα αν κάναμε κάτι τέτοιο. Γιατί, δυστυχώς, εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι αυτό θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια, γιατί το χρειαζόμαστε. Συνεχίζουμε με ένα πολύ φλέγον ζήτημα και θέλω να καλέσω στο βήμα την κυρία Στεφανία Γευτοπούλου, η οποία στο Δήμο Εγάλεο τρέχουν ένα πολύ ωραίο project, το Rock the Block, το οποίο έχει να κάνει με το πρόβλημα του housing, της στέγασης. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και δημιουργικό, όπως το έχω αντιληφθεί εγώ, αλλά θα ήθελα να μας πει περισσότερα η ίδια. Την παρουσίαση... Ωραία, να ξεκινήσω και ό,τι θέλετε. Όχι, να κάνεις αλλαγή, ομιλητή, να βγούμε προς τη... Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ένα τεχνικό ζήτημα, οπότε θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή στη ροή και θα μάθουμε περισσότερα για το Rock the Block σε λίγο. Οπότε, δίπλα μου έχω τον Χρήστο Γιολδάση, ο οποίος μας έρχεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, και θα μας παρουσιάσει το Project Little, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον διότι ασχολείται με το τι συμβαίνει με τις μπαταρίες των ηλεκτρικών πατινιών και γενικά των μέσων μικροκινητικότητας, γιατί είναι ένα ερωτηματικό. Ξέρουμε ότι υπάρχει μπαταρία μέσα στο όχημα, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για αυτήν όμως και κυρίως πράγματα όπως το τι συμβαίνει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, πού πάει, ανακυκλώνεται, τι συμβαίνει με αυτήν και ποιος είναι και αυτός ο κύκλος ζωής. Οπότε ο Χρήστος είναι ο κατάλληλος να μας τα απαντήσει. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι εδώ. Θα μιλήσουμε για τις δραστηριότητες του έργου Little και συγκεκριμένα για τη χρήση και την ενεργειακή κατανάλωση των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, τα ΕΠΟ. ΕΠΟ λέγονται στην ελληνική νομοθεσία τα οχήματα μικροκινητικότητας, ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα. Τα ΕΠΟ είναι μια πολλά υποσχόμενη λύση για την αστική κινητικότητα, που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση κυκλοφοριακής συμφόρησης, μπορούν να βοηθήσουν στην προσβασιμότητα, ειδικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο πρώτο και τελευταίο μίλιο, όπως λέγεται. Είναι αρκετά εύκολα, μεταφέρονται
και έχουν χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα σε σχέση με άλλες πιο διαδεδομένες μορφές κινητικότητας, όπως είναι το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. Έχουν τα τελευταία χρόνια αυξηθεί κατά πολύ οι πωλήσεις τους και στην Ελλάδα έχει συνεισφέρει, νομίζω, αρκετά σημαντικά και το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά», το οποίο το αναφέρει και ο Δημήτρης στο site του κτλ. Παρ' όλα αυτά, παρά τα θετικά, υπάρχουν και αρκετά σημαντικά προβλήματα που έχουν προκύψει. Το πρώτο είναι τα οδικά ατυχήματα. Είναι πολλά και είναι σοβαρά, γιατί συνήθως οι άνθρωποι που οδηγούν επιό είναι αρκετά εκτεθειμένοι. Επιπλέον, πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί είναι η αναρχία στη στάθμευση και στην κυκλοφορία, καθώς συνηθίζουν να κινούνται κάποια από αυτά χωρίς να σέβονται τους κανονισμούς. Και τέλος, είναι ένα ζήτημα που υπάρχει η πιστοποίηση των οχημάτων, η καταγραφή τους. Φυσικά, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι οι μπαταρίες. Οι μπαταρίες των ΕΠΙΟ έχουν πολύ μικρή διάρκεια ζωής, ιδίως τα κοινόχρηστα. Κάποια στιγμή μας είχαν πει ότι μια εταιρεία ότι μπορεί ο μέσος χρόνος ζωής ενός κοινόχρηστου πατινιού να είναι ούτε ένας μήνας, εξαιτίας της ιδιαίτερα αυξημένης χρήσης. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι το τι συμβαίνει στο τέλος της ζωής του ΕΠΙΟ, κυρίως γιατί η μπαταρία, σε αντίθεση με αυτό που ξέραμε με τις μπαταρίες μολύβδου, τα υπολείμματα των οποίων είναι πολύτιμα και προσπαθούν να γίνονται ανακύκλωση, στις μπαταρίες λιθίου, τις οποίες χρησιμοποιούν τα ΕΠΙΟ, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος καθορισμένος τρόπος για την ανακύκλωση. Αυτό λοιπόν οδηγεί στο να έχουμε ένα ανθρακικό αποτύπωμα, το οποίο είναι μία μελιταίο, κυρίως ό,τι αφορά τις συνθήκες φόρτισης, τι ρεύμα χρησιμοποιείται κατά τη φόρτιση και ότι αρκετά συχνά συμβαίνει να υποκαθιστούν άλλα μέσα που έχουν ακόμη χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα, όπως είναι το βάδισμα και το ποδήλατο. Επίσης, ένας άλλος κίνδυνος των μπαταριών αυτών είναι ο κίνδυνος να υπάρξει φωτιά ή έκρηξη και γι' αυτό έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια που έχουν αυξηθεί πολύ όλου αυτού του είδους τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν μπαταρίες λιθίου, να τίθενται περιορισμοί στο αν μπορούν να μεταφέρονται με πλοία και γενικότερα πώς θα μπορέσει να υπάρξει μια διαχείριση που εξασφαλίζει την ασφάλεια των μετακινήσεων. Για όλα αυτά, έχουμε ξεκινήσει το έργο Little, που λέγεται Life Cycle of Soft Mobility Vehicle Batteries. Είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Το Πράσινο Ταμείο, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος, φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις. Είναι ένα έργο διάρκειας 2 ετών. Τώρα μπήκαμε πριν λίγες μέρες στο δεύτερο έτος. Επιστημονική υπεύθυνος είναι η κυρία Χριστοφόρου, ενώ στη Συμβουλευτική Επιτροπή είναι ο κύριος Κεπαπτζόγλου από το Μετσόβιο και ο κύριος Πολίτης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στόχος του έργου είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΕΠΙΟ, ώστε να μεταβιαστεί η κλιματική αλλαγή, κάνοντας ανάλυση κύκλου ζωής της μπαταρίας των οχημάτων μικροκινητικότητας. Θέλουμε να ποσοτικοποιηθεί και να αξιολογηθεί η επίπτωση των μπαταριών στο περιβάλλον, να βελτιστοποιηθεί η ενεργειακή απόδοση σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής και να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με αυτό το θέμα. Εδώ βλέπουμε το μεθοδολογικό πλαίσιο του έργου. Ασχολούμαστε με το τι συμβαίνει πριν τη χρήση, τι συμβαίνει κατά τη χρήση και τι συμβαίνει μετά τη χρήση. Στη σημερινή παρουσίαση θα ασχοληθώ κυρίως με το τι συμβαίνει κατά τη χρήση, δηλαδή τις συνθήκες και συνθήκες οδήγησης των οδηγών και το τι ακριβώς επηρεάζει την κατανάλωση, την ενεργειακή κατανάλωση από τις μπαταρίες των ΕΠΙΟ. Αυτό το προσεγγίζουμε με ανάλυση δεδομένων, με πειράματα στο εργαστήριο και στο πεδίο. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται για την ανάλυση των επιπτώσεων κατά τη χρήση αφορούν το ποιες είναι οι προτιμήσεις των οδηγών, ποιες διαδρομές επιλέγουν, κατά μήκος ποιών υποδομών κινούνται, οι ώρες χρήσης, οι ταχύτητες στις οποίες αναπτύσσουν και οι επιταχύνσεις και η συχνότητα και το είδος φόρτισης. Και επίσης, πώς ανταποκρίνονται οι μπαταρίες στις επιλογές των χρηστών.
Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερευνητικά ερωτήματα, χρησιμοποιούμε τριών ειδών μεθόδους. Η μία είναι τα πειράματα πεδίου, όπου έχουμε δώσει ηλεκτρικά πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα σε οδηγούς, οι οποίοι έχουν κάνει περίπου 2.000 διαδρομές, συγκεκριμένες ή ελεύθερες. Στη συνέχεια, έχουμε αναπτύξει έναν προσομοιωτή, για τον οποίο θα μιλήσουμε λίγο πιο αργότερα. Και τέλος, έχουμε ασχοληθεί με ανάλυση χρονικών δεδομένων, τα οποία συνδυάζουν την κίνηση των ηλεκτρικών πατινιών με την ενεργειακή κατανάλωση που είχαν. Εδώ βλέπουμε τις πόλεις στις οποίες μπορέσαμε να έχουμε δεδομένα, Αμβούργο, Παρίσι, Μπορντό και Μάλαγα. Στην διαφάνεια βλέπετε πόσες διαδρομές είχαμε, για παράδειγμα 130.000 στο Αμβούργο, πόσους χρήστες, πόσοι από αυτούς επανέρχονται, πόσα πατίνια και πόσες διαδρομές έγιναν ανά πατίνι. Στη συνέχεια βλέπουμε τα χαρακτηριστικά αυτών των μετακινήσεων σε αυτές τις πόλεις. Κινούνται περίπου από 2 έως 3 χιλιόμετρα. Η διάρκεια τους μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 23 λεπτά. Οι ταχύτητες που αναπτύσσουν είναι διαφορετικές, από 11 έως σχεδόν 17 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η ενεργειακή κατανάλωση κινείται από το 7 έως το περίπου 11%. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε τις συχνότητες, το τι ενεργειακή κατανάλωση υπήρχε ανά μετακίνηση. Συνήθως, στις περισσότερες πόλεις, αναταξίδι είχαν από 0 έως 10% της μπαταρίας την οποία κατανάλωσαν. Και στη συνέχεια υπάρχουν και κάποια άλλα, περίπου 20%, που είχαν από 10 έως 20% της μπαταρίας. Εδώ, σε αυτό το διάγραμμα, βλέπουμε να συσχετίζεται η ενεργειακή κατανάλωση με την απόσταση. Ήταν το προφανές και αναμενόμενο, το οποίο τώρα το βλέπουμε και επιβεβαιωμένο από τα δεδομένα, ότι όσο αυξάνεται η απόσταση, αυξάνεται η ενεργειακή κατανάλωση. Είναι μια σχέση περίπου γραμμική, αλλά όχι ακριβώς γραμμική. Εδώ βλέπουμε ότι η οδήγηση τη νύχτα οδηγεί σε αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, καθώς αναγκάζονται να ανάβουν τα φώτα τους. Το ίδιο συμβαίνει και με την οδήγηση με υψηλούς ανέμους, που δημιουργεί αντίσταση στην κίνηση των ΕΠΟ και αυξάνει κατά έκταση την ενεργειακή κατανάλωση. Επίσης, η βροχόπτωση αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση, το βλέπουμε για όλες τις πόλεις, και καθώς δυστυχώς και ο χρόνος δεν είναι πολύ για να τα δούμε και αναλυτικά, βλέπουμε εδώ τους παράγοντες που βρήκαμε ότι κυρίως αυξάνουν την ενεργειακή κατανάλωση. Προφανώς, η αυξημένη διανυθής απόσταση αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση, το ίδιο ισχύει και με την ταχύτητα και με την ανωδική κλίση. Η οδήγηση τη νύχτα επίσης αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση, η υψηλή άνεμη, η χαμηλή θερμοκρασία. Επίσης, εντοπίζοντας τις περιοχές στις οποίες κινήθηκαν τα δεδομένα τα οποία είχαμε, οι μετακινήσεις, η οδήγηση σε κατοικημένες περιοχές συνδέεται με τη αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση και φυσικά το οδόστρωμα πάνω στο οποίο κινούνται είναι σημαντικό. Όταν είναι πλακόστρωτο, υπάρχει αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση σε σχέση, για παράδειγμα, με την άσφαλτο. Αν ενδιαφέρεστε να διαβάσετε περισσότερα για αυτά, έχουμε και τις παραπομπές. Τώρα, αυτό το οποίο δείξαμε ήταν σημαντικό, ωστόσο έχει κάποια ζητήματα. Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά, δηλαδή αν το βάρος παίζει κάποιο ρόλο, αν το φύλο παίζει κάποιο ρόλο. Επίσης, δεν ήταν και στην Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό, διότι ούτε μεγάλες εταιρείες με στόλους οχημάτων υπάρχουν, ούτε είναι διατεθειμένες οι εταιρείες να τα δώσουν. Και εμείς, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, καταφέραμε και πήραμε αυτά τα δεδομένα από παρόχο. Έτσι, λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη πειραματική διαδικασία, η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και τώρα είμαστε στην ανάλυση. Έχουμε δημιουργήσει αυτή τη συσκευή, είναι ένα αμπερόμετρο. Ουσιαστικά μετράει την κατανάλωση ρεύματος από την μπαταρία. Έχουμε δηλαδή συνδέσει την μπαταρία με ένα πινίο και ούτω καθεξής. Και μπορούμε να έχουμε λοιπόν την ενεργειακή κατανάλωση συσχετισμένη πλήρως με την τροχιά κίνησης όλων των ηλεκτρικών πατινιών και ηλεκτρικών ποδηλάτων που συμμετέχουν στο πείραμα. Αυτό μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να έχουμε και κοινές διαδρομές, τις οποίες έχουμε επιλέξει ώστε να είναι
κάποιες σε αστικό περιβάλλον, κάποιες σε ποδηλατόδρομο, κάποιες σε πεζόδρομο και το καθεξής. Βρισκόμαστε τώρα στην ανάλυση και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε σε ένα μελλοντικό CNET Forum να τα δούμε και αυτά αναλυτικά. Συστάσεις τώρα, με βάση όλα τα συμπεράσματα που έχουμε μέχρι στιγμής, οι χρήστες κυρίως να μην οδηγούν τη νύχτα ή υπό συνθήκες ανέμου και βροχής. Επίσης, θα ήταν σημαντικό να οδηγούν σε δίκτυα ποδηλατοδρόμων, όπου υπάρχουν αυτά. Για τους διαχειριστές, θα πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουν και αυτοί να λαμβάνουν υπόψη τους την κατανάλωση, την ενεργειακή κατανάλωση και να τοποθετήσουν έτσι τα σημεία φόρτισης, ώστε να προσπαθήσουν να τη μειώσουν. Και τέλος, στους Δήμους προτείνουμε την ενσωμάτωση κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Τέλος, όπως σας είπα και νωρίτερα, επίσης κάνουμε πειράματα προσομοίωσης. Σε ένα εργαστήριο νωρίτερα παρουσιάστηκε ο προσομοιωτής του ηλεκτρικού πατινιού. Επίσης, έχουμε πλέον αναπτύξει και τον προσομοιωτή ηλεκτρικού ποδηλάτου, όπου βλέπετε στη φωτογραφία τον προσομοιωτή. Υπάρχει το περιβάλλον VR. Έχουμε ενσωματώσει πάνω μηχανισμούς ταχύτητας, αισθητήρες ταχύτητας, τιμονιού και τον ενεργοποιητή. Έτσι, διαδρομές που γίνονται πειραματικά στο πεδίο, τις δοκιμάζουμε μετά και στον προσομοιωτή, ώστε να μπορέσουμε μελλοντικά να έχουμε ένα προσομοιωτή ο οποίος θα μας δίνει και την ενεργειακή κατανάλωση. Όποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό, να πω ότι στη δίπλα αίθουσα, στην Nova Athens, υπάρχει πόστερ που εξηγεί ακριβώς πώς λειτουργεί ο προσομοιωτής. Αυτά λοιπόν από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον αγαπητό Χρήστο. Όσοι ομιλητές ολοκληρώνουν μπορεί να κάθονται. Αν υπάρξει διαθέσιμος χρόνος στο τέλος, ίσως έχουμε και κάποια δυνατότητα για ερωτήσεις. Προς το παρόν είναι πιεσμένα τα πράγματα χρονικά. Πάντως, ο Χρήστο, ο προσομοιωτής, είναι πολύ ενδιαφέρον και για πιθανώς για εφαρμογές συγκρούσεων, οδικής ασφάλειας. Δηλαδή, όπως το είδα, σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρον. Και το σκέφτηκα γιατί είδα και την κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά που ήρθε πριν λίγο από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Καλωσορίζουμε. Τώρα η σειρά της κυρίας Γιφτοπούλου. Παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ονομάζομαι Γιφτοπούλου Στεφανία και εκπροσωπώ το Δήμο Εγάλεο για το έργο Rock the Block. Αλλάζω λοιπόν θέμα και πάω στην κατοικία. Το Rock the Block είναι ένα πιλωτικό έργο που συγχρηματοδοτείται από την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκές Αστικές Δράσεις και αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένων και συμμετοχικών εργαλείων για μια οικονομικά προσιτή κατοικία. Η πρόκληση στην οποία καλείται να απαντήσει είναι το παλαιωμένο κτηριακό απόθεμα, το αυξημένο στεγαστικό κόστος και η αδύναμη δεσμή της κοινότητας. Πολύ συνοπτικά, μελέτες δείχνουν ότι το 35% των κτηρίων είναι χτισμένα πριν από τη δεκαετία του 60, ένα 50% βρίσκεται ανάμεσα στο 60 και στο 80 και μόνο το 15% είναι από το 80 και μετά. Αυτά για το Εγάλεο. Υπάρχουν επίσης ψηλά ποσοστά ενεργειακής φτώχειας και επιβάρυνσης κόστους στέγασης, δυσκολία στη συνεννόηση και διαχείριση κοινών προβλημάτων σε επίπεδο πολυκατοικίας, όπου αυτά αντιμετωπίζονται συχνά με διαφορετικές ταχύτητες. Έτσι λοιπόν, η προτινόμενη λύση επιχειρεί να απαντήσει στα παραπάνω μέσω τριών πυλώνων παρέμβασης. Ο πρώτος πυλώνας είναι ο κτηριακός μετασχηματισμός. Οι τεχνικές παρεμβάσεις δηλαδή που θα γίνουν στο κτίριο και με αυτό εννοούμε παρεμβάσεις πράσινες, έξυπνες, κυκλικές, συμπεριληπτικές και αισθητικά άρτιες. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η ενεργοποίηση των κοινοτήτων σε επίπεδο πολυκατοικίας αλλά και γειτονιάς. Και ο τρίτος είναι θεσμικός και αφορά στη δημιουργία δύο νέων υπηρεσιών στέγασης και συνδιαβίωσης στο Δήμο Εγάλεο
με σκοπό την υποστήριξη, τη φροντίδα και την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων. Αυτό που ξεχωρίζει το Rock the Block είναι ότι χρησιμοποιεί την πολυκατοικία ως μονάδα παρέμβασης, σε αντίθεση με τα περισσότερα προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία που στοχεύουν στο νοικοκυριό. Οπότε εδώ η μονάδα παρέμβασης είναι όλη η πολυκατοικία. Επιχειρεί μέσω συλλογικών διαδικασιών να ενεργοποιήσει τους κατοίκους της πολυκατοικίας, να τους κινητοποιήσει ως προς τη συμμετοχή και ως προς τη δράση για τη συλλογική αντιμετώπιση των κοινών τους προβλημάτων. Ο Δήμος, λοιπόν, θα βγάλει μία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις πολυκατοικίες, έχοντας σχεδιάσει τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία αξιολόγησης. Θα επιλεγούν μέσα από αυτή τη διαδικασία 10 πολυκατοικίες περίπου στο σύνολο. Οι κάτοικοι θα έρθουν σε επικοινωνία μεταξύ τους, ώστε να προσδιορίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε επίπεδο πολυκατοικίας και να συνσχεδιάσουν τις προτάσεις τους. Αυτό θα γίνει και σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας στο πρόγραμμα και θα καταλήξει σε σχέδια δράσης. Θα γίνουν δηλαδή 10 σχέδια δράσης. Κάθε πολυκατοικία θα έχει και από ένα τέτοιο. Και τα σχέδια αυτά που θα προκύψουν θα μεταφραστούν σε ένα δράσης αναβάθμισης γνώσεων και δεξιοτήτων και 2 τεχνικές μελέτες που ο Δήμος θα δημοπρατήσει για τη χρηματοδότηση των εργασιών. Δοκιμάζουμε δηλαδή ένα εργαλείο χρηματοδότησης και πολιτικής από το στάδιο της πρόσκλησης μέχρι και της αξιολόγησης. Τι παρεμβάσεις μπορεί να είναι αυτές? Οι παρεμβάσεις μπορεί να σχετίζονται με τη μείωση των ενεργειακών απολειών στο κτίριο, την προσβασιμότητα, τη διαχείριση των βιοαποβλήτων, το πράσινο, την αξιοποίηση του δώματος ή άλλων κοινόχρηστων χώρων, τη διαχείριση των ηλεκτρικών συσκευών, τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, τη δημιουργία βιβλιοθήκης πραγμάτων και άλλα. Αυτά φυσικά είναι ενδεικτικά και θα προκύψουν εφόσον επιλεγούν και οι πολυκατοικίες. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να εξαπλωθεί και στην κλίμακα της γειτονιάς, ώστε να ενισχύσει τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, αλλά και για να μεταδώσει αυτή τη νέα γνώση και σε άλλο κόσμο στο ΕΓΑΛΟ, πέρα δηλαδή από τους ωφελούμενους των πολυκατοικιών. Τέλος, ο Δήμος θα δημιουργήσει 2 νέες δημοτικές δομές υποστήριξης των πολιτών. Πρόκειται για 2 νέα γραφεία με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και καθοδήγησης σε ζητήματα στέγασης. Αυτό είναι το γραφείο στέγασης, σαν ένα one-stop shop για θέματα κατοικίας, καθώς και την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω εκπαιδευτικών και συμμετοχικών δράσεων. Αυτό είναι το co-living hub. Η εμπειρία θα αποτυπωθεί σε ολοκληρωμένους οδικούς χάρτες και σε ένα κείμενο πολιτικής που θα προτείνει τρόπους κλιμάκωσης και μεταφοράς της γνώσης τόσο σε άλλους ελληνικούς δήμους όσο και σε ευρωπαϊκούς. Εταίροι στο πρόγραμμα άλλωστε είναι και 3 ευρωπαϊκές πόλεις, το Παρίσι, η Νάπολη με Ήτα και η Χοντζεβάρος της Βουδαπέστης, που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σε όλη του την πορεία και στο τέλος θα σχεδιάσουν τα δικά τους σχέδια δράσης. Πιστεύουμε πολύ σε αυτό το έργο και πιστεύουμε ότι αποτελεί σπουδαία ευκαιρία για το Δήμο και ως προς τη θεματική του, αυτή της κατοικίας που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, αλλά και προς το εταιρικό του σχήμα. Στην υλοποίηση του έργου μετέχουν οργανισμοί όπως το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, το Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτηρίων του ΑΠΙΘΙΤΑ, το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντίου Πανεπιστημίου, ιδιωτικές εταιρείες όπως το Σύμβολο και το Μελετητικό Γραφείο ΕΡΙΑ και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες όπως η Incommon, η Urbana Lab, η Οργάνωση Γη και η Όχι Παίζουμε. Ο κάθε εταίρος ειδικεύεται σε κάτι συγκεκριμένο και έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο έργο. Πρόκειται δηλαδή για μια κοινοπραξία με συντονιστή το Δήμο ΕΓΑΛΕΟ που θα προσφέρει εκτός των παρεμβάσεων μελέτες, οδηγούς, εργαλεία για παρακολούθηση και αξιολόγηση και το κείμενο πολιτικής, ώστε η λύση να μπορεί να εφαρμοστεί και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Και αυτό, η εφαρμογή σε μεγαλύτερη κλίμακα ή και σε άλλες πόλεις, είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπα, το έργο είναι πιλωτικό και σκοπός είναι να μπορεί να μεταφερθεί και να κάνει το scale-up.
Τέλος, στο πρόγραμμα θα υπάρχει και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα λειτουργούν συμβουλευτικά στο έργο. Η ομάδα αποτελείται από το ελληνικό παράρτημα Heinrich Bell στη Θεσσαλονίκη, το Έτερον, την ομάδα Koha Bathens που ασχολείται με τη συνεργατική κατοικία, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Δήμο Αθηναίων. Και πού βρισκόμαστε? Στην πολύ αρχή. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάρτιο του 2024. Σε αυτή τη φάση σχεδιάζουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις πολυκατοικίες και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και τις δύο νέες δομές τις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Για περισσότερα, αυτή είναι η ιστοσελίδα μας και το QR code. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και οι ερωτήσεις είναι πολλές, αλλά και πάλι δεν υπόσχομαι, θα προσπαθήσουμε να έχουμε χρόνο λίγο αργότερα. Οπότε συνεχίζουμε με τις παρουσιάσεις. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την κυρία Αναστασία Πούπκου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία θα μας μιλήσει για τα Environmental Twins. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την προσφώνηση. Λέγομαι Νατάσα Πούπκου, είμαι ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών. Βρίσκομαι σήμερα εκπροσωπώντας ουσιαστικά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με το οποίο συνεργάζομαι. Είμαι ατμοσφαιρική επιστήμονας. Ενδεχόμενα λοιπόν να έχω ένα υπόβαθρο διαφορετικό σε σχέση με τους περισσότερους από εσάς ή με τις προηγούμενες παρουσιάσεις. Είμαι εδώ πέρα όμως προκειμένου να παρουσιάσω ένα έργο το οποίο είναι ιδιαίτερα διαθεματικό και έχει τίτλο Environmental Digital Twins for Smart Cities. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Έχει ξεκινήσει πολύ πρόσφατα. Κατά συνέπεια, στη σημερινή μου παρουσίαση, κατά κύριο λόγο, θα παρουσιάσω το γενικότερο πλαίσιο του έργου, ελπίζοντας ότι στο επόμενο φόρουμ θα έχουμε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα του έργου. Σκοπός του EnviTwin είναι να αναπτυχθεί ένα ψηφιακό περιβαλλοντικό εργαλείο, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα πρόγνωσης της αστικής θερμικής νησίδας, αλλά και της νησίδας ρήπανσης και τις δύο νησίδες παρατηρούμε και κατά κύριο λόγο στις αστικές περιοχές. Έχει ως σκοπό να μπορεί να αξιολογεί διαδρομές μέσα στις αστικές περιοχές και να μπορεί να προτείνει διαδρομές οι οποίες είναι περιβαλλοντικά φιλικές τόσο σε ό,τι αφορά σε εκπομπές από τα αυτοκίνητα όσο και σε ό,τι αφορά στις διαδρομές οι οποίες περνάνε από περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης ρήπων. Το έργο αντιμετωπίζει και το θέμα των επιπτώσεων υγείας για διαφορετικά σενάρια αστικών μετακινήσεων. Το έργο έχει αρχίσει να υλοποιείται με συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ειδικότερα μάλιστα του Εργαστηρίου Φυσικής Ατμόσφαιρας και του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Πληροφορικής, του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, όπως επίσης και της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Σε συγκεκριμένη διαφάνεια μπορείτε να δείτε λιγάκι το ενιαιολογικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται το συγκεκριμένο έργο. Έχουμε τον κόσμο τον φυσικό, στον οποίο πραγματοποιούνται μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρήπανσης, μετεωρολογίες, υπάρχουν συγκοινωνιακά δεδομένα, υπάρχουν παρατηρήσεις οι οποίες γίνονται τηλεπισκοπικά και έχουμε και τον ψηφιακό κόσμο. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά τα μοντέλα τα οποία εφαρμόζονται και ουσιαστικά θέλουμε να μεταφέρουν πληροφορία από τον φυσικό στον ψηφιακό κόσμο και στη συνέχεια να μπορέσουμε να συνδυάσουμε αυτή την πληροφορία προκειμένου να παράγουμε ένα εργαλείο το οποίο γυρίζει και πάλι στο φυσικό κόσμο, δηλαδή επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει αστικές διαδρομές οι οποίες είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες. Ο Δήμος Πιλότος στο συγκεκριμένο έργο είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
κάποια περαιτέρω στοιχεία σε ό,τι αφορά στα μεθοδολογικά βήματα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Το έργο ξεκινάει με ένα σύστημα ατμοσφαιρικών μοντέλων, ένα μοντέλο μετεωρολογικό και ένα φωτοχημικό, το οποίο εφαρμόζονται προκειμένου να παραχθούν χάρτες, όπως μπορείτε να δείτε στα δεξιά της συγκεκριμένης διαφάνειας, που απεικονίζουν την αστική θερμική νησίδα, όπως επίσης και τις συγκεντρώσεις των ρήπων στο αστικό περιβάλλον. Μπορείτε να δείτε στην διαβάνεια αυτή ότι έχουμε βάλει δύο βελάκια ανάμεσα στους δύο χάρτες, θέλοντας ακριβώς να δηλώσουμε ότι μία νησίδα επηρεάζει την άλλη και αντιστρόφως. Έτσι, για παράδειγμα, τα υψηλά πεδία θερμοκρασίας και ο υψηλός θερμοκρασιακός φόρτος, μάλλον, που υπάρχει στο κέντρο της πόλης λόγω της δόμησης, πάντα δημιουργεί κάποιες συνθήκες ευνοϊκές ό,τι αφορά στην πιο εύκολη παραγωγή των χημικών ρήπων. Έτσι, λοιπόν, στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτού του ατμοσφαιρικού συστήματος που θα στηθεί στα πλαίσια του έργου, θα μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τη συνέργεια που υπάρχει ανάμεσα στην αστική και θερμική νησίδα και στην νησίδα της ρήπανσης. Η πληροφορία από το σύστημα ατμοσφαιρικών μοντέλων, η οποία έχει μια ανάλυση γύρω στα 2 χιλιόμετρα, θα πρέπει να βελτιωθεί σε ό,τι αφορά σε χωρική και τη χρονική της ανάλυση. Και αυτό θα πραγματοποιηθεί με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, αλλά και με συγχώνευση δεδομένων. Υπάρχει προφανώς μια πληθώρα διαθέσιμων δεδομένων, είτε μετρήσεων ρήπανσης που υπάρχουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης από τα συμβατικά σταθερά δίκτυα, αλλά και από έξυπνους αισθητήρες που έχουν αναπτυχθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια και προηγούμενων ερευνητικών έργων. Υπάρχουν δεδομένα μετεωρολογικά απομετρήσεις, συγκοινωνιακές μετρήσεις που έχει επίσης το ημέτενο. Θα αξιοποιηθούν και τηλεοπτικοσκοπικές παρατηρήσεις, μετρήσεις δηλαδή από δορυφόρους που μπορούν να αποτυπώνουν με μεγαλύτερη ανάλυση το δίκτυο των δρόμων, της χρήσης γης, την τοπογραφία, και όλη αυτή η πληροφορία ουσιαστικά θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να βελτιώσει την χωρική ανάλυση των αποτελεσμάτων των ατμοσφαιρικών μοντέλων, έτσι ώστε να πάμε τελικά σε περιβαλλοντική πληροφορία της τάξης των λίγων δεκάδων μέτρων. Αυτή η πληροφορία ουσιαστικά θα συνδυαστεί σε δεδομένα συγκοινωνιακά σε σχεδόν πραγματικό χρόνο που αφορούν είτε τους χρόνους μετακίνησης είτε τις μέσες ταχύτητες, με τελικό στόχο την πρόταση μετακινήσεων μέσα στην αστική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες μετακινήσεις στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ένα αυτοκίνητο θα εξασφαλίσουν λιγότερες εκπομπές, στην περίπτωση που αναφερόμαστε σε κάποιο ενδεχόμενα πεζό, θα προτείνονται διαδρομές οι οποίες περνάνε από περιοχές με μικρότερη ατμοσφαιρική ρήπανση, αλλά θα έχουμε και μικρότερες επιδράσεις στην υγεία. Να πω ότι υπάρχει ήδη από το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης μια πλατφόρμα την οποία την έχει αναπτύξει το ΙΜΕΤ, και μπορεί ο χρήστης να ορίσει σημείο αναχώρησης και σημείο άφιξης, και το εργαλείο αυτό να προτείνει ήδη κάποιες διαδρομές μες στην πόλη με λιγότερο κόστος ή λιγότερο χρόνο ή λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ωστόσο, όμως, αυτή η υπηρεσία που ήδη είναι ήδη διαθέσιμη στο κοινό θα αναβαθμιστεί με τα καινούργια δεδομένα που θα προκύψουν από το έργο, ενώ παράλληλα θα ληφθεί υπόψη και η διάσταση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, η οποία τουλάχιστον σε αυτή τη φάση του συγκεκριμένου εργαλείου και της συγκεκριμένης υπηρεσίας δεν υπάρχει. Και όπως ανέφερα προηγουμένως, σε επίπεδο κυρίως μελετών περίπτωσης, θα επιλεγούν κάποιες διαδρομές μέσα στην πόλη και θα εξεταστεί η δοσιμετρία, δηλαδή το πώς ουσιαστικά μεταφέρονται τα αερούμενα σωματίδια κατά κύριο λόγο μέσα στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου, ξεκινώντας ψηλά από τη μύτη και καταλήγοντας μέχρι τις κυψελίδες του πνεύμονα. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει και η διάσταση της υγείας στο συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο θα αναπτυχθεί. Οι επιπτώσεις του έργου είναι σίγουρα επιστημονικές. Ήδη, όπως έχετε καταλάβει, στο έργο εμπλέκονται επιστημονικές ομάδες με πολύ διαφορετικά ερευνητικά και επιστημονικά πάβαθρα. Προφανώς αυτούς που ασχολούνται με θέματα πολιτικής και παίρνουν αποφάσεις για την ανάπτυξη των αστικών περιοχών, αλλά επιδράσεις θα υπάρχουν και για τους ίδιους πολίτες, καθώς ουσιαστικά γίνονται μέτοχοι του προβλήματος και αποφασίζουν μόνοι τους τη βιώσιμη κινητικότητα
ανθρωπότητα μέσα στην πόλη. Αυτά από μένα. Κάποιες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη διάθεσή σας για τις οποίες απορίες έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Δόκτωρα Πούπκου. Και μέχρι να μπορέσουμε να βάλουμε την παρουσίαση του κύριου πολίτη, να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι πολλά από αυτά που ακούμε έχουν να κάνουν και με τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι κλειδί και όχι μόνο να τα συγκεντρώνουμε, αλλά και να αξιοποιούνται αυτά τα δεδομένα. Και φυσικά πολλά από τα projects που βλέπουμε εδώ σήμερα αφορούν την Ευρώπη, χώρες της Ευρώπης, πόλεις της Ευρώπης. Στην Ελλάδα έχουμε ένα έργο, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικότερο και ακόμα πιο σημαντικό το να αξιοποιούνται αυτά τα δεδομένα από τους φορείς που πρέπει και μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Και όσον αφορά την αστική νησίδα, ερευνητής δεν δηλώνω, αλλά μια πρόγνωση μπορώ να σας την κάνω, για τα υπόλοιπα δεν μπορώ. Δεν θα είναι καλή εικόνα και φέτος, γιατί νομίζω ότι δεν έχει γίνει και πολύ καλή διαχείριση του αστικού πρασίνου τώρα τελευταία. Δικιά μου εντύπωση. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Πολίτη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επίσης, ο οποίος θα μας μιλήσει για το έργο Recreate, που έχει να κάνει με τις αστικές συγκοινωνίες και πώς μπορούν να γίνουν καλύτερες. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα σας γυρίσω 3 με 4 χρόνια πίσω. Η σύλληψη της ιδέας έγινε την περίοδο της πανδημίας, όπου υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση για την πληρότητα των λεωφορείων, για το αν θα πρέπει να μπαίνουμε στα λεωφορεία. Μάλιστα, υπήρχε και μία σύσταση από το Υπουργείο Μεταφορών ότι τα λεωφορεία θα πρέπει να λειτουργούν με ένα βαθμό πληρότητας, ο οποίος ήταν ένα νούμερο το οποίο άραγε ποιος μπορούσε ακριβώς να το βρει και να το μετρήσει. Οπότε είπαμε, γιατί δεν πάμε να φτιάξουμε κάτι τέτοιο, το οποίο θα μετράει σε πραγματικό χρόνο το πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στο λεωφορείο, θα το οπτικοποιεί, θα το δίνει στον τελικό χρήστη, έτσι ώστε αυτός να αποφασίζει για το λεωφορείο που έρχεται, αν θα πρέπει να μπει ή όχι σε αυτό, ανάλογα με το βαθμό της συμφόρησης. Από τότε, από τη σύλληψη της ιδέας, πέρασαν αρκετοί μήνες, αρκετά χρόνια θα μπορούσα να πω. Εμείς ξεκινήσαμε το έργο Recreate τον Νοέμβριο του 2022. Ουσιαστικά, τον Νοέμβριο του 2024 κλείνουμε 2 χρόνια και ολοκληρώνουμε το project αυτό, το οποίο τελικά χρηματοδοτήθηκε ως ιδέα από τα επενδυτικά σχέδια Κεντρικής Μακεδονίας. Και όπως είπα, είχε αρχικά μία διάρκεια 18 μηνών, αλλά την έχουμε επεκτείνει στα 2 χρόνια. Το έργο Recreate είναι, όπως βλέπετε, τα αρχικά από το Smart Ecosystem for Improvement of Public Transportation Performance, γιατί αφού θα έχουμε τελικά όλη αυτή την πληροφορία, το πόσοι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα λεωφορείο, πόσοι άνθρωποι βγαίνουν σε ένα λεωφορείο από ένα λεωφορείο, γιατί δεν τον ντύνουμε με κατάλληλες πληροφορίες οι οποίες μας έρχονται για την κινηματική συμπεριφορά των λεωφορείων, για να έχουμε τελικά αυτό που οποιοδήποτε operator θέλει, την λειτουργική αποδοτικότητα του συστήματος, ποια σημεία είναι πολύ επιβαρημένα, σημεία της διαδρομής είναι πολύ επιβαρημένα, ποιες τάσεις λεωφορείου ίσως είναι αρκετά επιβαρημένες, γιατί τα λεωφορεία μπορεί να στέκονται περισσότερη χρονική διάρκεια προκειμένου να αποβιβάσουν ή να επιβιβάσουν κόσμο. Όλα αυτά τα δεδομένα, ποια είναι τα νεκρά χιλιόμετρα, δηλαδή ήταν τα χιλιόμετρα τα οποία ο operator τα πληρώνει, αλλά είναι χιλιόμετρα στα οποία δεν έχει οικονομικό ενδιαφέρον γι' αυτό. Πάρα πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για έναν διαχειριστή, για έναν operator, όπου δεν τις είχε προηγουμένως. Αυτοί είναι οι συμμετέχοντες στο έργο, είναι η Geospatial Consortis, είναι μια εταιρεία η οποία ανέπτυξε το λογισμικό το οποίο θα σας δείξω στη συνέχεια. Ήμασταν εμείς το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘΙΤΑ. Ο operator που χρησιμοποίησαμε ήταν το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, το οποίο για τη Θεσσαλονίκη εκτελεί και αστικές μετακινήσεις, όχι δηλαδή υπεραστικού τύπου μετακινήσεις όπως συνήθως κάνουν τα ΚΤΕΛ.
Και είχαμε και τη χαρά να συμμετέχει και η Deloitte μαζί μας, η οποία έκανε τη μελέτη σκοπιμότητας και το επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο ήταν, αν θέλετε, ένα πράγμα το οποίο έπρεπε να γίνει στο πλαίσιο της πρότασης. Η βασική ιδέα, λοιπόν, είναι να φτιάξουμε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, ένα συνδεδεμένο σύστημα, το οποίο θα έχει αρκετά υψηλή τεχνολογική οριμότητα, ένα TRL 7, γύρω από το οικοσύστημα των δημοσίων μεταφορών, γύρω από το σύστημα των λεωφορείων. Άρα, λοιπόν, έχουμε συστήματα τα οποία εγκαταστήσαμε εντός του οχήματος, εντός των λεωφορείων. Έχουμε συστήματα τα οποία μεταδίδουν την πληροφορία, έχουμε συστήματα τα οποία αποθηκεύουν την πληροφορία και την επεξεργάζονται και από εκεί και πέρα έχουμε υπηρεσίες σε δύο κατευθύνσεις, στον τελικό χρήστη και στον operator. Και το μεγάλη πρόκληση βεβαίως ήταν όλα αυτά τα πράγματα να μεταδίδονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο. Στην συγγραφή της ιδέας, επειδή ξαναλέω χρηματοδοτούνταν από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δεν είχαμε ορίσει πού ακριβώς θα στοχεύσουμε, σε ποια λεωφορειακή γραμμή της Θεσσαλονίκης θα στοχεύσουμε. Είπαμε γενικά ότι θα είναι μία λεωφορειακή γραμμή στην ευρύτερη περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και μάλιστα είχαμε προδιαγράψει και μία δράση για τα κριτήρια, πολυκριτηριακή ανάλυση για το πώς τελικά θα επιλέξουμε τη γραμμή αυτή που τελικά επιλέξαμε. Αυτό βλέπετε λίγο την αρχιτεκτονική του συστήματος. Ουσιαστικά μέσα σε ένα λεωφορείο έχουμε εγκαταστήσει δύο πολύ βασικά τεχνολογικά συστατικά. Το πρώτο είναι το APC, που είναι το Automatic Passenger Counting, δηλαδή συστήματα τα οποία, αισθητήρες, οι οποίοι καταγράφουν τον κόσμο που μπαίνει στο λεωφορείο και τον κόσμο που βγαίνει από το λεωφορείο. Και το AVL, που είναι συστήματα που υπήρχαν και στη Θεσσαλονίκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι το Automatic Vehicle Location, που είναι συστήματα τα οποία καταγράφουν τη θέση και την κινηματική συμπεριφορά των λεωφορείων, με τι ταχύτητα κινούνται, αν σταματάνε, πόσο σταματάνε κτλ. Αυτά λοιπόν τα δύο συστήματα που εγκαταστήσαμε μεταφέρονται με την κινητή τηλεφωνία σε ένα data server και από εκεί και πέρα ο data server μας δίνει τη δυνατότητα να φεύγουμε ουσιαστικά σε δύο κανάλια, όπως σας είπα. Το ένα κανάλι είναι ο τελικός χρήστης που θέλει να δει την όποια πληροφορία σε ένα κινητό και το CTEL Θεσσαλονίκης, το οποίο μαζεύει πάρα πολύ πληροφορία, όπως θα δείξω στη συνέχεια, πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία για αυτούς, ακριβώς για να βελτιώσουν το επίπεδο της παρεχόμενης εξυπηρέτησης. Αυτό είναι με άλλα λόγια το ίδιο πράγμα που είπα προηγουμένως. Άρα λοιπόν επειδή μιλήσατε για δεδομένα, έχουμε μια πληθώρα δεδομένων τα οποία συλλέγουμε και έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του λεωφορείου, όπως είναι η ταχύτητα, ο χρόνος διαδρομής, ο χρόνος αναμονής στις στάσεις. Θέματα που έχουν να κάνουν με την επιβατική ροή, είτε σε τμήματα είτε σε στάσεις. Το επίπεδο της κατάληψης των λεωφορείων, τα οχηματοχιλιόμετρα, οχηματοώρες, πολύ βασικά συγκοινωνιακά στοιχεία. Η ανάλυση των δεδομένων μας δείχνει τον βαθμό, την ποιότητα εξυπηρέτησης και τον βαθμό εκτέλεσης των δρομολογίων σύμφωνα με το πρόγραμμα. Βλέπετε πραγματικά versus estimated passenger demand. Ποια στοιχεία είναι τα πιο επιβαρημένα σε περίοδο και σε σημεία. Και βεβαίως, βγάλαμε ένα σύστημα από δικτών επιδόσεων που μας δίνουν την λεγόμενη, συγκοινωνιολόγοι το γνωρίζουμε καλά αυτό, την εσωτερική και την εξωτερική αποδοτικότητα ενός διαχειριστή δημοσίου μεταφορών. Δηλαδή, πώς το σύστημα αποδίδει στον τελικό του χρήστη και το βλέπει, άργησε ένα λεωφορείο, η εξωτερική παραγωγικότητα είναι αυτή και η εσωτερική παραγωγικότητα είναι εάν τα δρομολόγια τα οποία έπρεπε να βγάλω, τελικά τα βγάζω σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπάρχει. Και η χρήση των δεδομένων. Βελτίωση της πληροφορίας. Υπάρχουν κάποιες δράσεις, τις οποίες είναι οι τελευταίες που έχουν μείνει, που έχουν να κάνουν με το gamification, δηλαδή εμείς έχουμε την εικόνα της συμφόρησης, αλλά στέλνουμε ένα μήνυμα στο χρήστη που βρίσκεται στο λεωφορείο και του λέμε πώς αισθάνεσαι, ποιες είναι οι συνθήκες που αισθάνεσαι τώρα στο λεωφορείο, γιατί θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες συμφόρησης και ποιες είναι οι αντιληπτές συνθήκες συμφόρησης. Και βεβαίως όλα αυτά θα μας δώσουν τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουν το τελικό επιχειρηματικό πλάνο που μας αναπτύσσει η Deloitte. Σίγουρα ένα πολύ βασικό ερώτημα είναι το GDPR. Να σας πω ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που βγαίνει από το λεωφορείο είναι αυτό που βλέπετε τέρμα δεξιά, ένα αρχείο το οποίο δεν έχει κανένα βαθμό πληροφόρησης. Πλέον αυτά τα συστήματα είναι πλήρως μακριά από το να καταγράφουν το ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι ανεβαίνουν και κατεβαίνουν και μάλιστα είναι τόσο εσωτερικά, όπως είπα, έτσι ώστε η πληροφορία που βγαίνει να είναι νούμερα και γράμματα, χωρίς καμία παραπάνω πληροφόρηση. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να κάνουμε μία ανάλυση αναγκών
Και είδαμε από μια πολύ εκτεταμένη έρευνα που κάναμε στο συγκρότημα της Θεσσαλονίκης ότι ενώ η πληροφόρηση του διαδικτύου ήταν, οι χρήστες ήταν αρκετά ικανοποιημένοι και αυτό το περιμέναμε γιατί στη Θεσσαλονίκη έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήταν πρώτη σε σχέση και με την Αθήνα στο βαθμό ενημέρωσης του κοινού με βάση το διαδίκτυο. Εν τούτης όμως είδαμε ότι η πληροφόρηση εντός του οχήματος είναι πάρα πολύ κακή, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου. Θέματα πληρότητας, θέματα διάρκειας αναμονής, άνεση στην επιβίβαση και στην αποβίβαση. Άρα λοιπόν είδαμε ότι πολύ σημαντικά στοιχεία που θέλαμε να εξετάσουμε στο συγκεκριμένο έργο, οι χρήστες των δημοσίων συγκοινωνιών ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένοι. Όπως σας είπα, δεν είχαμε προεπιλέξει την γραμμή στην οποία θα κάναμε την εφαρμογή όλης αυτής της μεθοδολογίας και την εγκατάσταση όλων αυτών των τεχνολογιών. Μέσα από μια, ξαναλέω, πολύ εξειδικευμένη μεθοδολογία που δεν θα την αναπτύξω τώρα, τελικά επιλέξαμε τη γραμμή 83, η οποία, είμαι σίγουρος ότι κανένας από εσάς δεν γνωρίζει, είναι μια γραμμή η οποία ξεκινάει από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από τα πανεπιστήμια, και πηγαίνει σε μια περιαστική περιοχή, που βρίσκεται έξω από τη Θεσσαλονίκη, από την πιο μεγάλη πόλη που βρίσκεται γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη, είναι η πόλη του Λαγκαδά. Από εκεί βρίσκεται ο Αντώνης Ρέμος, που είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε. Θέλαμε λοιπόν να κάνουμε τι, θέλαμε μια διαδρομή, πέρα από τα άλλα κριτήρια, να είναι προσβασιμότητας κτλ. Θέλαμε μια διαδρομή στην οποία να έχουμε αύξηση και μείωση της επιβατικής ζήτησης, ακριβώς για να μπορούμε να τεστάρουμε το σύστημα, όχι σε ένα σύστημα το οποίο με το που ξεκινάει ένα δρομολόγιο η πληρότητα είναι 100% και δεν κατεβαίνει κανένας και κατεβαίνουν στην τελευταία στάση, αλλά ακριβώς θέλαμε να έχουμε αυτό το best-vies, συμφόρηση, ξεσυμφόρηση σε αρκετά σημεία της διαδρομής. Αυτή λοιπόν η διαδρομή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι η γραμμή 83 και μάλιστα πολλές παραλλαγές, αυτό μας δημιούργησε ένα πολύ τεχνικό πρόβλημα που δεν το περιμέναμε. Η γραμμή 83 έχει πολλές παραλλαγές που για το σύστημα σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξεις κάθε μία από αυτές τις διαφορετικές διαδρομές. Άρα ενώ στο τεχνικό δελτίο λέγαμε μία γραμμή πιλωτικά, στο τέλος καταλήξαμε σε 6 γραμμές, την 83, 83α κτλ. Εγκαταστήσαμε λοιπόν συστήματα εξειδικευμένα σε 5 λεωφορεία, τα οποία κάλυπταν το σύστημα της γραμμής. Εδώ βλέπετε κάποιες φωτογραφίες. Και αυτή τη στιγμή, για όσοι έχετε Android ή όσοι έχετε iOS, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή iRecreate, η οποία θα σας δώσει, σας δίνει σε πραγματικό χρόνο αυτή τη στιγμή και την θέαση των λεωφορείων, που ακριβώς δηλαδή βρίσκονται τα λεωφορεία, αλλά όπως καταλαβαίνετε το πιο σημαντικό είναι ο βαθμός πλήρωσης. Εδώ δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να δείτε. Με κόκκινο είναι ένα λεωφορείο το οποίο έχει πολύ μεγάλη πληρότητα. Έχουμε θέσει κάποια πολύ συγκεκριμένα threshold. Έτσι πολύ απλά θα σας πω ότι όταν φτάνει, ξεπερνάει το 75% της πληρότητας, τότε εμφανίζεται ως κόκκινο το συγκεκριμένο λεωφορείο. Με πράσινο είναι κάτω από 60 και με κίτρινο είναι στο ενδιάμεσο ανάμεσα στο 60 και 75. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος που περιμένει στην επόμενη στάση να δει ότι έρχεται το λεωφορείο 193 με την ταχύτητά του και μπορεί να δει πόσοι επιβάτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο λεωφορείο. Βεβαίως δεν μπορεί να προβλέψει το σύστημα, είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε σε επόμενα έργα, να υπάρχει και μια πρόβλεψη ότι η εκτίμηση είναι ότι θα κατέβουν και θα ανέβουν, το συμπλήν ότι δεν θα είναι 81, θα είναι 71 ή θα είναι 91 αυτοί οι οποίοι τελικά θα υπάρχουν στο λεωφορείο με την επόμενη στάση. Έχει αναπτυχθεί ένα dashboard που είναι και της μόδας, μαζεύει πάρα πολλά δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν ανάλογα με τη λεωφοριακή γραμμή, ανάλογα με την στάση, ανάλογα με τη διαδρομή και βεβαίως μας δίνεται και η δυνατότητα να έχουμε πραγματική πληροφόρηση πόσοι ανέβηκαν και πόσοι κατέβηκαν στις προηγούμενες στάσεις. Ένα από τα τελευταία πράγματα, αυτό μέχρι τώρα αυτό που σας είπα ήταν κυρίως πράγματα που αφορούν τον τελικό χρήστη, αλλά στο σύνολο της πρότασης έχουμε αναπτύξει ένα σύνολο 54 δικτών, οι οποίοι όλοι αυτοί οι δείκτες υπολογίζονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, βλέπετε και την συχνότητα υπολογισμού, είτε ανά ημέρα, είτε ανά ώρα, και έχουν να κάνουν με την λειτουργική αποδοτικότητα του φορέα. Οι δείκτες αυτοί, όπως είπα, αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ και μπορείτε έτσι να τους δείτε. Κλείνω την παρουσίαση με τα επόμενα βήματα. Το πρώτο ήταν ουσιαστικά αυτό το πρώτο βήμα το έχουμε ολοκληρώσει, είναι να φτιάξουμε αυτό το πρωτότυπο του TRL-7. Το δεύτερο κομμάτι που μας απασχολεί είναι τα ζητήματα του intellectual property που έχει να κάνει με το πώς θα μοιράσουμε μεταξύ μας τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί θέλουμε στο τέλος της ημέρας αυτό να το κάνουμε τελικό προϊόν.
Στο τρίτο τρίμηνο, τέταρτο τρίμηνο του 2024, στο κλείσιμο ουσιαστικά του project, θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το business model canvas που μας έχει πει η Deloitte, ποια είναι δηλαδή τα στοιχεία από τα οποία θα πρέπει να απαρτίζεται το νέο σχήμα για να αναπτυχθεί το προϊόν. Και ο στόχος μας είναι, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε και όλα αυτά που είπαμε, αν θα καταφέρουμε τελικά να τα κάνουμε ένα τελικό προϊόν, είναι να καταφέρουμε αυτό το τεχνολογικό και επιχειρηματικό προϊόν να το βγάλουμε στην αγορά και να είναι διαθέσιμο περίπου σε ένα χρόνο από σήμερα. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Και όποιες ερωτήσεις, στην διάθεσή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Πολίτη και προχωράμε στην τελευταία μας παρουσίαση ομιλία για σήμερα. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ελένη Ανοϊκάτη, η οποία είναι επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο του Coventry και θα μας μιλήσει για τα προγράμματα Smart Tech, Smart Tech και PE for Trans. Υπάρχει μετάφραση, μπορώ να μιλήσω στα αγγλικά. Okay. So, good afternoon to everyone. Thank you very much for the invite, Nikki, to this session. Closer? Okay. Thank you. Perfect. So, I'll try to speak in English to keep you awake, because I realize that I'm standing between you and the coffee break, so I'll be gentle and very brief with my presentation. Initially, I've put together a number of slides that are quite ambitious at the moment, so I'll try to just concentrate on the key takeaways from our collaboration with the region and with the city from the perspective of the university. So to give you a little bit of background information, where we stand now and why I'm here today, in my department we deal a lot with policy development, transport policy development. I come from the background of foresight. We identify trends and mega trends that impact on mobility, on sustainable mobility especially. We have a number of projects on the left-hand side on the green background that have given us a lot of data and a lot of information to actually develop sustainable air mobility plans and to work closer with the citizens within our region. In most of the projects, we have actually cooperated with Aristotle University and with other key Greek partners. So a few words about Coventry. Coventry is actually located in central England. We have been traditionally quite strong in the automotive industry and in the rail sector. We are considered one of the most innovative regions in the UK over the last 5-10 years. Aerospace sector is becoming very popular. We had a very recent development and trend, if you like. We were the very first in global terms in developing an airport for flying cars and drones. The airport is located in the city center. Currently is actually being used for drones only until we have the flying cars in place. And it's actually, after the certain usage, can be flat packed like the IKEA furniture and put in a storage place. And this model can be replicated in other countries and other regions as well. So, a few words about the challenges that we had in Coventry. Like any other region, any other medium-sized city which is heavily populated, we have many, many actually students around the city. And the trend lately is that the students are having their own cars. They commute daily to the university, which is located at the campus in the city center, and this is causing a huge traffic. So the challenge is that public transport, we have also reliability issues with the public transport, and this is, I know that some of you might come as a surprise, but we don't come from a city which has a very strong rail and bus system. We don't have a metro either. The walking and cycling rates, especially before COVID, were nearly to zero, close to zero. We didn't have any pedestrians walking around a lot, and we didn't have any cyclists either. So the challenge that we were asked actually to solve was that we had to decrease the traffic congestion in the city center, and actually that comes with better quality air quality. The government introduced a new decarbonization agenda that all the regions and all the cities had to comply with, and they had to comply with very certain and very strict, actually, time limits.
So, a few words about the first project, which was coordinated by a Polish institution. Also, Thessaloniki was part of the project with Aristotle University. The project was called P4Trans, and it had to do with getting the citizens closer to policy development. So that has brought into the city a better, if you like, acceptability of the policy instruments that were later introduced. So we gathered the citizen perspectives, we identified the transport practices that they are using, and we formulated actionable policy recommendations. Oops. So the methodology that we have followed, it was a four-stage approach where we tried to identify the personas of each of the inhabitants of Coventry, and that practically implies where they associated, if you like, behaviors, how they feel, how they think, how they hear, what they say, what they do, how they commute. That was not a very simple process because we had to motivate citizens to participate in the panels and give to us their opinions, and that is not easy because people do not have the time. They want to see things, they want to see a better and improved city, but sometimes they don't take the, all of us, we don't take the, if you like, the necessary time to invest into that. So step one, we defined the visions along with the citizens. On the second step, we conducted a participatory diagnosis of the transport practices that they have been using. On the third step, we decided on the top priorities according to them, and on the fourth step, we designed the actions. So as I said before, we had to do four panels of citizens. There was a very strict definition of the background of the citizens, and that restricted even further our work and made it even more difficult. However, at the end, we managed to get the responses in place. So in terms of the results, there is no surprise there. The visions of all the citizens was a better and safer transport service in West Midlands, which is the region, and in the city of Coventry. The practices are related to transformation of the economical risks of low carbon economy into opportunities mainly. And in terms of priorities, they have decided on four priorities for the region and for the city. However, that was cut down into two most predominant actions, and that included the increase of walking and cycling, and also of older people. It says 50 to 60 years old there, but actually that's an old, taken from an old version, is over 60. The walking and cycling uptake of over 60s, and the walking and cycling uptake of kids and parents to schools, which is a very rush hour, a really problematic hour for Coventry, because everybody is driving kids at school and is causing lots of congestion on the streets. The second project, on a similar line as P4Trans, again, we analyzed marketing techniques that are being used in other cities and other regions as well. Some of the cities very close to what we do, almost identical. Some others are bigger with different challenges. However, at the end, we identified three areas of actions. Cycling promotion, webinars and training for the citizens, but also for the intermediaries and for the universities and for business support organizations. And we organized a quite large active schools challenge. So all that work that we have done has fed into the long-term vision for Coventry, and that's the main policy instrument now that is being currently implemented. Our work has gone into the fourth bullet point there, which is walking and cycling uptake by kids. And there are certain priorities now in the program, and certain money has been invested in actually getting the people closer to cycling and walking. But also there has been a major reconstruction of the city center with lots of bike lanes at the moment. Few words about a couple of other projects that are very relevant and that are actually being implemented at the moment. Again, under the coordination of Aristotle University, we have been working in Thessaloniki on walking bus project, and that actually includes and is, if you like, the assessor of the
of the P4Trans project, where we identified that people need to walk and cycle to schools to avoid congestion and also keep their physical activity levels up. So at the moment, we are conducting a study on the needs of families in Thessaloniki and how we could help them improve the walking levels to the schools and to the after-school clubs as well. We are focusing on the safety aspects mainly. Go bike, for those who are into adventure and into mountain bike, we have developed a platform. The project has been funded by the region of Central Macedonia. It's called Go Bike. We are actually now at the moment of finalizing the project. We have developed maps of three mountains surrounding Thessaloniki, Mount Olympos Hortiatis and Seixou. So the biker is taking information on an app on length of certain routes, the user rating, status, photos, reports, weather conditions, level of difficulty of certain paths in these three mountains. And this is actually a platform that can be, is actually under replication, if you like, for other regions and other cities that have mountains. And the product will be soon available to be sold also for private use or for use by cities or regions. And something before I close with my presentation, this is a project that has just started in Coventry, and we have been launching over the last month a platform you can all visit through the QR code or visit the website. It's a platform that is trying to connect all the European players in one place, support them with bid development, support them with finding new opportunities, technology transfer, technology requests. It's like a matchmaking, if you like, or a mega cluster platform that is being developed, and the vision is to have over 1,000 registrations in place, and we are actually in a very good rate at the moment. So if you're from the transport sector and you're interested in collaborations and future projects, you can register. It's free of charge. It takes no more than two actually minutes to register and then start your route towards developing new bids and finding new partners. And that's all from me very briefly. I hope I was not too long. Thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ομιλητές μας. Καθώς έχουμε λίγο χρόνο, θέλω πρώτον να δω αν υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό, από όσους μας παρακολούθησαν αυτή τη στιγμή. Όχι. Οπότε θα πάρω λίγο χρόνο για να κάνω μερικές σύντομες ερωτήσεις εγώ στους ομιλητές μας και θα κάνουμε την λήξη του session. Πολύ σύντομα, λοιπόν. Ξεκινώντας πρώτον, δεν θα τα πάω με την σειρά, γιατί κάποια ερώτηση θα απευθυνθεί σε πολλούς από εσάς. Θέλω να ξεκινήσω από τον Χρήστο, τον Γιορδάση, ο οποίος έχει ασχοληθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και με τα EPO και με το τη μικροκινητικότητα και το θέμα του αποτυπώματός τους. Και να σε ρωτήσω, Χρήστο, ποιο είναι προσεγγιστικά το πραγματικό αποτύπωμα ενός ηλεκτρικού πατινιού σε σχέση με άλλους τρόπους μετακίνησης, δηλαδή το ποδήλατο, το ηλεκτρικό ποδήλατο, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή το συμβατικό, αν έχεις μία τέτοια εικόνα, για να έχουμε μία πραγματική εικόνα του αποτυπώματός του. Και δεύτερο είναι αν, τι συμβαίνει με τις μπαταρίες, εάν μπορείς να έχεις μία εικόνα, όταν αυτές ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους, τι συμβαίνει με τις μπαταρίες. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, αρχικά, φυσικά, όπως το είπαμε και στην παρουσίαση, είναι ένα μέσο με χαμηλό σχετικά περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Φυσικά, ακόμη και στο ίδιο το μέσο υπάρχουν διαφορές, που την έννοια ότι είναι άλλο πράγμα να είναι ιδιόκτητο και άλλο πράγμα να είναι κοινόχρηστο. Και μετά, στο ιδιόκτητο, παίζει πάντοτε ρόλο και η συμπεριφορά του ιδιοκτήτη. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να το αγοράσει, να το χρησιμοποιήσει μία φορά, τότε, αν κάνεις την ανάλυση κύκλου ζωής, προφανώς θα δεις ότι έχει υπάρξει μια τεράστια σπατάλη ενέργειας και υλικών κατασκευής
και μεταφοράς, γιατί συνήθως μας έρχονται και από την Κίνα όλα. Επομένως, δεν είναι ακριβώς εύκολο να πεις. Πάντως, σίγουρα είναι ένα φιλικό μέσο προς το περιβάλλον. Αυτό νομίζω μπορούμε να το πούμε σαφώς περισσότερο από τα μέσα με μηχανές εσωτερικής καύσης. Τώρα, από εκεί και πέρα, φυσικά υπάρχουν τα πιο φιλικά, υπάρχει το βάδισμα, αλλά πάντοτε είναι για θέμα αν κάποιος τα βάδιζε ή όχι. Ή αν σε κάποιον θα είναι πιο, έτσι, πιο εύκολο, όταν είναι μια ζεστή μέρα, να χρησιμοποιήσει ένα πατίνι, για παράδειγμα, για να μην υδρώσει. Όλα παίζουν ρόλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου, τι συμβαίνει με το τέλος. Αυτό είναι δυστυχώς ένα από τα πιο αρνητικά σημεία της χρήσης των ΕΠΟ, διότι το είπαμε, δεν είναι όπως οι μπαταρίες μολύβδου που έχουν μεγάλη αξία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μας κυνηγάνε οι εταιρείες για να τους τα δώσουμε, να έχουν στήσει παντού όλους τους κυλίνδρους που έχουμε δει. Εδώ, μέχρι στιγμής, δεν γίνεται κάτι. Υπάρχει όμως και έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με μια εταιρεία, τη Rebattery, η οποία είναι στην Ελευσίνα και η οποία, επειδή είναι και εντεταλμένη για το κράτος για την ανακύκλωση μπαταριών, θέλει πολύ να μπει και σε αυτό. Υπάρχουν όμως και εκεί προβλήματα. Δηλαδή, θα πρέπει κάποιος να είναι, επειδή υπάρχει τέλος για την ανακύκλωση, όταν το αγοράζει κάποιος το ηλεκτρικό πατίνι, το ηλεκτρικό ποδήλατο, να το έχει προπληρώσει στην τιμή. Κάτι που δεν είναι βέβαιο ότι πάντα συμβαίνει. Άρα, σίγουρα, αν κάτι πρέπει να γίνει σχετικά με αυτό, είναι να επιβληθεί το τέλος στην αρχή, ώστε να μπορούν μετά να το ανακυκλώνουν οι ίδιοι οι πολίτες, που πολλοί έχουν περιβαλλοντική συνείδηση, αλλά άμα τους πεις το τέλος πρέπει να πληρώσει και τόσο, λίγο η περιβαλλοντική συνείδηση υποχωρεί. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Όντως είναι ένα πρόβλημα η ανακύκλωση. Και παρότι έχουν πρακτικά οι μπαταρίες λιθίου έχουν αξία, είναι και το κόστος ανακύκλωσης του τόσο μεγάλο που εν τέλει φέρνει αυτό που είπες. Το ότι πρέπει να υπάρχει ένα περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο φυσικά κανείς δεν θέλει να υπομειστεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη δύσκολη κουβέντα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση στην Στεφανία Τικιφτοπούλου όσον αφορά το πολύ ωραίο αυτό project και έργο. Γιατί μίλησες για πολυκατοικία. Και σε μια πολυκατοικία ξέρουμε ότι εμπλέκονται πάρα πολύ. Και πολλές φορές δεν συμφωνούν και μεταξύ τους, ακόμα και για το πιο απλό ζήτημα. Δηλαδή, έχουμε δει και έχουμε ακούσει πράγματα και θαύματα. Οπότε, πώς καταφέρνετε λοιπόν να συντονίσετε όλους τους ιδιοκτήτες και να υπάρχει μια ομοφωνία και να επιτευχθεί το αποτέλεσμα αυτό? Έχετε συναντήσει δυσκολίες σε αυτό το θέμα? Ωραία. Για αρχή, δεν έχουμε ακόμα κάνει... Είναι νωρίς, ναι. Βέβαια. Οπότε... Παρόλα αυτά, ξέρουμε ότι αυτή είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του προγράμματος. Αλλά θεωρούμε παρόλα αυτά ότι είναι σημαντικό να το δοκιμάσουμε. Βγάζει νόημα και για το ίδιο το κτίριο. Γιατί η πολυκατοικία, κάποια της πράγματα της πολυκατοικίας είναι κοινά, δηλαδή έχει το δίκτυό της και αυτή, τα ηλεκτρολογικά, τα μηχανολογικά, την πρόσωψή της. Οπότε, αντίστοιχα, και οι κάτοικοι πρέπει να μπορέσουν να συνεννοηθούν ως προς αυτά. Και κάποτε γινόταν. Μέχρι και κάποια στιγμή αυτό γινόταν. Μετά άρχισαν οι δυσκολίες και λόγω της οικονομικής κρίσης. Θα το δοκιμάσουμε και θα δούμε. Το εύκολο με το εγάλεο είναι ότι δεν είναι πολύ μεγάλες οι πολυκατοικίες. Δηλαδή, δεν είναι σαν τις πολυκατοικίες του κέντρου της Αθήνας. Είναι τριόροφες και σε κάθε όροφο να έχει δύο διαμερίσματα. Και έχουμε και συνεργάτες στο πρόγραμμα που ειδικεύονται στο συμμετοχικό σχεδιασμό και στη διαμεσολάβηση τέτοιου τύπου. Οπότε, θα το δοκιμάσουμε και θα δούμε. Θεωρείς ότι long term μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός τέτοιου προγράμματος ή αντίστοιχων προγραμμάτων να υπάρξει μία μείωση τελικά του κόστους διαβίωσης των ενοικίων και γενικότερα να έχουμε βελτίωση σε αυτά τα ζητήματα που πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν? Ναι. Να προσθέσω και κάτι στην προηγούμενη ερώτηση, γιατί το σκέφτηκα αργότερα. Επίσης, έχουν και κίνητρο. Δηλαδή, η πολυκατοικία θα φτιαχτεί και τα χρήματα για κάθε πολυκατοικία δεν θα είναι λίγα.
Οπότε νομίζω ότι και αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο για το «ελάτε, ας κάτσουμε μαζί να δούμε τι μπορεί να γίνει». Αυτό σκεφτόμουν όσο μου κάνεις τη δεύτερη ερώτηση. Και ναι, πιστεύω ότι μπορεί. Οι πιο προφανείς τρόποι είναι η μείωση των ενεργειακών απολειών που γλιτώνουν κόστος, η θερμοπρόσωψη, ας πούμε. Αλλά επίσης σε ανταπόδοση των χρημάτων που θα πάρουν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, θα πρέπει να κρατήσουν τα ενίκια σταθερά, τουλάχιστον, για ένα χ χρονικό διάστημα, μέχρι να αποσβέσει η επένδυση. Αυτό δεν είναι κάτι που το σκεφτήκαμε εμείς. Δηλαδή, συμβαίνει σε πάρα πολλές πόλεις. Ήδη λειτουργεί αυτό το ανταποδοτικό σε προγράμματα κοινωνικής και οικονομικά προσιτής κατοικίας. Και φυσικά και μέσω πιο άμεσων παρεμβάσεων, όπως είναι η βιβλιοθήκη πραγμάτων, η διαχείριση των ηλεκτρικών συσκευών, ότι δεν την πετάω, βλέπω πρώτα αν μπορώ να τη φτιάξω. Δεν έχω εγώ κάτι, μπορεί να είναι πολύ ακριβό να το αγοράσω ένα μηχάνημα, αλλά το έχουμε σε επίπεδο πολυκατοικίας, οπότε το δανείζομαι. Δηλαδή και μέσα από τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και θέλω στους υπόλοιπους τέσσερις παρευρισκόμενους συμμετέχοντες να απευθύνω μια γενικότερη ερώτηση. Ο έκαστος από εσάς, έκαστη από εσάς, μπορεί να απαντήσει ελεύθερα όπως κρίνει ότι ταιριάζει στο ό,τι παρουσίασε. Γιατί κατά κανόνα μιλάμε για δεδομένα. Μιλάμε για δεδομένα που συλλέγονται, μιλάμε για δεδομένα που μπορεί να αξιοποιήσει ο Δήμος ή ένας άλλος φορέας για να βελτιώσει την κατάσταση στις πόλεις, στις μεταφορές, οπουδήποτε. Και εφόσον μιλάμε για δεδομένα, πρώτον, όσοι από εσάς έχετε εργαστεί σε προγράμματα τέτοια επί ελληνικού εδάφους, να μου πείτε κατά πόσο όλα αυτά είναι εύκολο να τρέξουν, να συντονιστούν και να αξιοποιηθούν εν τέλει στην ελληνική πραγματικότητα, στα ελληνικά δεδομένα που ξέρουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν, γραφειοκρατικές ή βούλησης ή οτιδήποτε άλλο. Και κατά δεύτερον, θέλω να πιάσουμε λίγο ο καθένας από το δικό σας κομμάτι, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, το social, το engagement που μπορούμε να πετύχουμε με τον απλό πολίτη, γιατί η αλλαγή πολλές φορές πρέπει να ξεκινήσει από τον πολίτη, να υπάρξει η πίεση και να ανέβει προς τα πάνω. Οπότε, όλα αυτά, ποιους θεωρείτε τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να προσεγγιστεί ο πολίτης, να δει αυτά τα δεδομένα, να τα κάνει μέρος της καθημερινότητάς του, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να δείξει ότι υπάρχει ζήτηση για αυτό το πράγμα και αυτό να οδηγήσει σε μία αλλαγή. Δηλαδή, αναφέρθηκε το marketing. Ποιος είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος να προσεγγίσουμε τον πολίτη. Και τέλος, επειδή είναι δεδομένα που μπορούν να είναι real-time διαθέσιμα, έχουμε δει ότι τουλάχιστον στις μεταφορές τα τελευταία χρόνια έναν ρόλο μεγάλο έχει αναλάβει το Google Maps και γενικά οι χάρτες που υπάρχουν διαθέσιμοι στα κινητά μας, γιατί σιγά-σιγά βλέπουμε ότι συγκεντρώνουν όλο και περισσότερα δεδομένα και μας τα παρέχουν σε πραγματικό χρόνο. Οπότε ξέρουμε πότε θα έρθει το λεωφορείο, πότε θα έρθει το τρένο κτλ. Έργα σαν αυτό μπορούν εν τέλει να... Πώς ήταν το ιδανικό να αξιοποιηθούν? Να έχουμε μία εφαρμογή για κάθε πράγμα στο κινητό μας, να μπουν κάτω από μία κοινή ομπρέλα που θα μπορούσε να εξυπηρετεί τα πάντα σε μια χώρα στην Ελλάδα, όσον αφορά τις δημόσιες μεταφορές, για παράδειγμα. Πολύ γενική ερώτηση, αλλά θα ήθελα να έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε σε ό,τι από αυτά θέλετε. Να ξεκινήσω. Τέλεια. Χαίρομαι πολύ που αναφερόμαστε ξανά στα δεδομένα, γιατί κατά τη γνώμη μου πλέον είναι ένα commodity. Δηλαδή, βλέπουμε όλο και περισσότερο τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, ακόμα και τον ιδιωτικό τομέα, να αναγνωρίζει την οικονομική αξία που μπορεί να προσδώσουν πλέον τα δεδομένα και η συλλογή αυτών, όπως και η επεξεργασία. Σε μετέπειτα στάδιο, γιατί ανέφερες κιόλας στην Google, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παράδειγμα σε σχέση και με το έργο που παρουσιάστηκε για τις μεταφορές και στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πάω ένα στάδιο πριν. Για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και το ανέβασμα στην Google, χρειάζεται ένα στάδιο που λέγεται προτυποποίηση των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ελληνικό κράτος, σύμφωνα με την εμπειρία που έχουμε συλλέξει στην Aethon Engineering, βρίσκεται αρκετά πίσω σε αυτό το στάδιο. Τα δεδομένα συλλέγονται σε αρχεία Excel, σε αρχεία μορφής, που, ας είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να συλλέγονται ακόμα και σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Οπότε, αν ξεκινήσουμε από τη ρίζα του προβλήματος, που είναι το πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα εσωτερικά σε έναν οργανισμό, πολύ πιο εύκολα μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι ο διαμοιρασμός των δεδομένων και η χρήση αυτών σε μια έτσι πιο αποτελεσματική και καινοτόμα λύση που μπορεί να προκύψει. Άρα, λοιπόν, αναγνωρίζοντας οι ιδιωτικοί φορείς και οι δημόσιοι την αξία των δεδομένων αυτών και με περισσότερη εκπαίδευση ως προς τα βήματα που χρειάζονται για να φτάσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα ώστε να και να έχουν κάποιο όφελος για την ίδια την κοινωνία, αλλά και για οικονομικό, έτσι, εσωτερικά στα operations τους, νομίζω ότι αυτό είναι το pipeline που πρέπει να ακολουθηθεί. Και τέλος, θα ήθελα να αγγίξω το κομμάτι της συμπερίληψης των πολιτών, καθώς από την δική μας εμπειρία έχουμε δει ότι χρειάζονται incentives. Δηλαδή, είτε μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, είτε μιλάμε για τις ίδιες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που θέλουν να συνδημιουργήσουν με τους πολίτες, ακόμα και με τη μορφή δημιουργίας ενός dataθον, ενός hackathon που δίνεται ένα βραβείο και βλέπεις τις κοινωνικές ομάδες, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι startups, να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στη δημιουργία. Πιστεύω ότι από εκεί μπορούμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα, ώστε να αποδείξουμε την αξία και μετέπειτα όλο και περισσότερος κόσμος, φυσικά και με την εξωστρέφεια, να θέλει να συμμετάσχει από μόνος του. Υπάρχει ένα μικρόφωνο εκεί, μπορούμε να συνεχίσουμε. Ακούω, εντάξει. Να απαντήσω έτσι ως ατμοσφαιρικός επιστήμονας ό,τι αφορά στα δεδομένα για το οποίο ρωτήσατε. Τα δεδομένα για τη δική μας επιστήμη τουλάχιστον πιστεύω ότι δεν είναι αρκετά, χρειαζόμαστε περισσότερα. Ακριβώς για το θέμα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης καλύπτει διαφορετικές χωρικές και χρονικές κλίμακες που δεν πάντα καλύπτουν οι υπάρχοντες σταθμοί. Άρα, σίγουρα ως επιστημονική κοινότητα θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα από αυτά. Από την άλλη, θεωρώ ότι και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και άλλα και διεθνείς οργανισμοί πλέον τα δεδομένα τα διαθέτουν ελεύθερα. Δεν νομίζω ότι είμαστε στην παλαιότερη φάση που έπρεπε να κάνεις κάποια ιδιαίτερη αίτηση, να το συζητήσεις. Δηλαδή, νομίζω πλέον ότι ακόμη και στα ερευνητικά προγράμματα που σχεδιάζουμε, την πληροφορία την παρέχουμε ανοιχτή, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Η αλήθεια είναι ότι αρκετά από τα εργαλεία τα οποία παράγουμε σε πλατφόρμες δεν έχουν πάντα με το πέρος του έργου την χρήση την οποία θα αναμέναμε. Αφενός γιατί αυτό το πράγμα επειδή μια συντήρηση και μια προσπάθεια με το πέρος του έργου δεν είναι διαθέσιμη πάντα. Και αφετέρου γιατί και τα εργαλεία είναι αρκετά. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι διαχρονικά, έτσι όλα αυτά τα χρόνια που έχω και εγώ τη δική μου εμπειρία σε ό,τι αφορά σε δεδομένα τα οποία παρέχονται προς πολίτες, η νοοτροπία έχει αλλάξει. Η εφαρμογή του Google, που βέβαια χρησιμοποιείται πάρα πολύ, έχει δείξει ότι κάποτε χρησιμοποίησαν λιγότεροι, τώρα καταλαβαίνουν τη χρησιμότητά της και την χρησιμοποιούμε κατά κόρον, θα έλεγα. Πιστεύω ότι μέσα από την συμμετοχική διαδικασία που ανέφερε προηγουμένως η προλαλήσασα, θα μπορέσουμε να πετύχουμε και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κόσμου, μεγαλύτερη γνώση των δυνατοτήτων που έχει στην πρόσβαση στην πληροφορία, ώστε να μπορεί την αξιοποιεί κάθε φορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όπως νομίζει ο καθένας φυσικά καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πολίτη. Εγώ έχω μια διαφορετική τοποθέτηση από τη συνάδελφο και διαφορετική εμπειρία, μάλλον, για να είμαι πιο ειλικρινής. Τουλάχιστον στο κομμάτι των δεδομένων που αφορούν τις μεταφορές. Έχω βρεθεί σε πάρα πολλά panels, όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε να δώσουμε, να σας δώσουμε, να πάρετε τα δεδομένα, ανοιχτότητα των δεδομένων κτλ. Και όταν τους προσεγγίζεις μέσα από μια διαδικασία επίσημη, για να πάρεις δεδομένα, εκεί αρχίζουν οι εσωτερικές συζητήσεις για το αν, πώς, τι κτλ. Και για τον ιδιωτικό τομέα να το καταλάβω, γιατί πίσω από αυτό υπάρχει ένα οικονομικό αντικείμενο, το οποίο ίσως κάποιος δεν θα ήθελε να το παρουσιάσει στην πλήρη του εικόνα. Το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι οι δημόσιοι φορείς, οι οποίοι
επενδύουν με δημόσια χρήματα τη συλλογή των δεδομένων τους και στη συνέχεια, ενώ αυτό θα έπρεπε να το αποδώσουν στην κοινωνία, μένουν και αυτοί μαζεμένοι στο στενό ότι πρέπει να πάρω την άδεια από τον Περιφερειάρχη, την άδεια από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας και ψάξε βρες. Άρα, ως προς το κομμάτι για τον δεδομένο, που είναι πολύ σημαντικό που το θέτετε, γιατί είναι, τα δεδομένα είναι, δεν είναι πλέον μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, πλέον όλες οι εφαρμογές, όλες έχουν από πίσω τους αυτά τα layers των δεδομένων. Άρα, λοιπόν, ως προς το κομμάτι της παροχής των δεδομένων, η εικόνα είναι αυτή, κατά την άποψή μου. Ένα άλλο κομμάτι που θα ήθελα να θίξω ως άνθρωπος που δουλεύω στο Πανεπιστήμιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό για να αξιοποιήσει τα δεδομένα. Γιατί ξαφνικά και σε κάποιες περιπτώσεις βρεθήκαμε να έχουμε δεδομένα και απλά να τα κοιτάμε. Και το Big Data Analytics που μας έρχονται από όλες αυτές τις εφαρμογές, νομίζω ότι πλέον στη χώρα μας έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Πλέον υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από τα πανεπιστήμια ήδη τελειώνοντας σπουδές τους και κάνουν Big Data Analytics σε πολύ μεγάλες εταιρείες. Άρα λοιπόν στο κομμάτι τουλάχιστον της εκπαίδευσης και της ετοιμότητας πρέπει να έχει ένας άνθρωπος ως εργαλείο. Εκεί νομίζω ότι πηγαίνουμε αρκετά καλά. Και μάλιστα θα πω, ανοίγω και μια παρένθεση, υπάρχουν άνθρωποι που τελειώνουν πολιτική μηχανική, πηγαίνουν σε κάποιες εταιρείες, δουλεύουν ως πολιτική μηχανική και πρόσφατα μαθαίνω, παρετούνται, μένουν άνεργοι, παρακολουθούν μαθήματα ανάλυση δεδομένων για να φύγουν μετά στο εξωτερικό και να βρουν δουλειές με πολλά μηδενικά από πίσω. Τώρα, στο κομμάτι των πολιτών, πάλι και εκεί θα είμαι λίγο κριτικός. Βέβαια, ορμόμενος από την προσωπική μου εμπειρία, είχα συμμετάσχει σε πάρα πολλές διαβουλεύσεις για την ανάπτυξη των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, των ΣΒΑΚ, σε διάφορες ελληνικές πόλεις. Και είδα διάφορα πράγματα. Είδα ανθρώπους οι οποίοι βρήκαν ως μεγάλη ευκαιρία στο να επιτεθούν στο δήμαρχο γιατί δεν περνάει το απορριμματοφόρο μπροστά από το σπίτι τους για να μαζέψει τα σκουπίδια. Λες και βρεθήκαμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλές και είδα ότι σχεδόν όλα τα project έχουν αυτό το co-engagement, social engagement και co-design και co-creation κτλ. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να εφαρμόσουμε πραγματικές πολιτικές που θα έχουν μεγάλη επίδραση, δείτε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη με το flyover και όλη αυτή η συζήτηση, εκεί πραγματικά μπορεί να δεις πράγματα που δεν τα περιμένεις. Είναι ωραία να κάνουμε ένα συμμετοχικό εργαστήρι στο Groningen της Ολλανδίας. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι το συμμετοχικό εργαστήρι με όλους τους πολιτικούς ή τους δημάρχους σε μια ελληνική κοινότητα θα είναι τόσο πολύ επιτυχημένο. Οπότε κρατάω ένα ερωτηματικό προς αυτό και στο πόσο έτοιμοι και όριμοι είμαστε ως κοινωνία πολιτών να βρεθούμε και να συζητήσουμε πραγματικά για ζητήματα που μας αφορούν ως προς την κινητικότητα. Το τελευταίο κομμάτι που είπατε για το Google Maps. Ξέρετε, το Google Maps είναι μια εταιρεία, είναι μια υπηρεσία η οποία σε χρεώνει. Άρα, ναι, μπορούμε όλοι οι πολίτες να βλέπουμε τα δεδομένα και να έχουμε αρκετές υπηρεσίες. Έχει φτάσει σε ένα σημείο πραγματικά να είναι ο κυρίαρχος παίχτης στο κομμάτι της γεωχωρικής απεικόνησης και των κυκλοφοριακών και όλων των άλλων δεδομένων. Εγώ προσωπικά δεν θα πήγαινα σε μια λογική ότι υπάρχει ένας κύριος παίκτης κάτω από τους οποίους, σε αυτό το ερώτημα που θέσατε, αρχίζουν και κουμπώνουν όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί έτσι μπορεί να δημιουργηθούμε σε θέματα μονοπωλίου και το μονοπωλίο είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν το θέλει κανένας. Αυτά. Και manipulation των δεδομένων από ένα σημείο και μετά. Λέω εγώ τώρα. Το πάω πολύ μακριά, αλλά δεν πρέπει να φυσικάζουμε σε τέτοια θέματα όταν τα δεδομένα μας ναι, συγκεντρώνονται και κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα του ότι κάποιος μας λέει πού να πάμε, γιατί το ζητάμε εμείς. Οπότε θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες, αλλά αυτές οι οδηγίες δεν ξέρουμε πραγματικά τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα άλλο ζήτημα για άλλη συζήτηση. Λοιπόν, κυρία Νοερκάτη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε πολλά θα συμφωνήσω με τον κύριο Πολίτη. Στο Coventry δεν έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από δεδομένα και το πώς χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, ομολογώ, αλλά έχω δουλέψει πάνω από 20 χρόνια σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά στην Αγγλία, όπου ο κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα που τότε λεγόταν στην Αγγλία data policy, private data policy, αντικαταστήθηκε με το GDPR πλέον. Ήταν μεγάλο τροχοπέδι στο να αναλύσουμε, να πάρουμε δεδομένα, να τα τρέξουμε και να πάρουμε αποφάσεις.
Εμείς δουλεύουμε αρκετά με το Δήμο και την Περιφέρεια, όπου τους δίνουμε οδηγίες πολιτικής και έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Και αυτοί φροντίζουν συνήθως να μας βρίσκουν πολίτες με τους οποίους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ενεργοί και θέλουν να συμμετέχουν στα πάνελ μας κτλ. Ιδάλλως δεν υπάρχει άλλος τρόπος και τα κίνητρα που δίνονται, επειδή δεν μπορούν να είναι οικονομικά, είναι συνήθως πολύ μικρά. Μια κούπα δώρο, ξέρω εγώ, ένα μπλουζάκι κτλ. Καμιά φορά πιάνει, καμιά φορά δεν πιάνει. Απλά νομίζω ότι από την εμπειρία μου δεν υπάρχει μία συνταγή που μπορεί να γίνει ρέπλικα σε όλες τις πόλεις, σε όλες τις χώρες, σε όλες τις περιφέρειες. Οπότε έχει να κάνει με το βαθμό οριμότητας των πολιτών, εκπαίδευσης, ακόμη και στον μάρκετινγκ που αναφέρθηκα, στο e-smart tech έργο, το οποίο τρέξαμε με το ΙΚΕΤΑ, με το ΙΜΕΤΑ από Θεσσαλονίκη. Διαφορετικά το τρέξαμε στην Αγγλία, διαφορετικά το τρέξανε εδώ στην Ελλάδα. Τα citizen panels που τρέξαμε με την ομάδα του κυρίου Πολίτη στο Αριστοτέλειο, αλλιώς λειτουργήσαν εδώ, αλλιώς λειτουργήσαν στην Αγγλία. Σε εμάς στην Αγγλία μεταφράστηκαν σε ένα long-term vision και μια πολιτική που εντάχθηκε στο πρόγραμμα της περιφέρειας και του Δήμου. Εδώ γίνανε κάποια panels, citizen panels, που είχαν και, θα έλεγα, επιτυχία. Είχα πάει σε 7, είχε κόσμο από όλα τα ηλικιακά group. Και ναι, μετά, νομίζω κάπου εκεί σταμάτησε κάπου και κόπηκε η αλυσίδα, ενώ θα μπορούσε να έχει και αυτό, αν θέλετε, υιοθετηθεί ως ένα βαθμό και να μεταφραστεί σε πολιτικές που να βοηθάνε τον πολίτη, αλλά κάπου εκεί στην πορεία χάθηκε. Όπως και πολλά άλλα έργα, ίσως εγώ γι' αυτό γνωρίζω, γι' αυτό μιλάω. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και από τον κύριο Πολίτη, συμβαίνει συχνότερα αυτό. Τώρα, στα μεγάλα δεδομένα, τα big data που αναφερθήκατε προηγουμένως, είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε business plans, ένα έργο που λεγόταν Noises, και χρηματοδοτήθηκε από το Horizon 2020 σε 4 διαφορετικές χώρες, να δούμε πώς λειτουργούν τα δεδομένα και πώς μπορούν να μεταφραστούν αυτά τα δεδομένα σε κάτι πιο δεδομένο, κάτι πιο structured για να χρησιμοποιείται. Και ξανά, κάπου πέτυχε, κάπου απέτυχε, κάπου έμεινε στη μέση το πείραμα. Οπότε, καταλήγω στο ότι τελικά δεν μπορεί η ίδια συνταγή να χρησιμοποιηθεί παντού, και πρέπει να κοιτάμε λιγάκι και ποιον έχουμε απέναντί μας σε επίπεδο και πολιτικό και κοινωνίας, για να προχωρήσουμε σε κάτι που να έχει περισσότερο νόημα και να έχει και real impact τελικά στις χώρες και στις πόλεις μας. Ευχαριστώ. Ωραία. Σας ευχαριστώ όλους. Ελπίζω όλα αυτά να εισακούστηκαν και ευτυχώς υπάρχει το CVNET και αντίστοιχα δίκτυα, γιατί πρέπει οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οποιοδήποτε, να αφενός να έχουν γνώση των τεχνολογιών και των λύσεων, αφετέρου να βλέπουν και τα success stories για να δουν πώς μπορούν να τα εφαρμόσουν στις δικές μας περιπτώσεις εδώ, και ελπίζω ότι θα υπάρχει impact. Σας ευχαριστώ όλους. Ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και το κύριο Σκιάνη και όλους τους υπόλοιπους ομιλητές. Σας ευχαριστούμε και όλους εσάς όσους κάτσατε μέχρι τώρα μαζί μας. Υπάρχει και τρίτη μέρα στο συνέδριο μας αύριο, η οποία είναι αφιερωμένη στη βιωσιμότητα στον χώρο του πολιτισμού και στη βιώσιμη κινητικότητα στα νησιά. Ελπίζουμε να σας δούμε και αύριο. Καλό απόγευμα. Γεια σας.